Με τη χάρη του Θεού συνεχίζουμε αυτή την ενότητα. Ο διάβολος, ο διαχρονικός εχθρός της Ρωμιοσύνης, της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Και όπως συνηθίζουμε, θα πούμε στην αρχή μερικά από αυτά που λένε οι Άγιοι Πατέρες για τον διάβολο, τον προαιώνιο εχθρό μας, ο οποίος φαίνεται ότι είναι δυνατός, αλλά είναι πάρα πολύ αδύνατος. Δεν μπορεί να κάνει τίποτε χωρίς την άδεια του Θεού, αλλά και οι άλλοι δαίμονες, γιατί είπαμε υπάρχει ο αρχηγός, ο Ιωσφόρος, και υπάρχουν και άλλοι άγγελοι, οι οποίοι έπεσαν μαζί του και έχουν γίνει δαίμονες. Και αυτοί όμως δεν μπορούν να βοηθήσουν τον αρχηγό τους, τον Ιωσφόρο, σε τίποτε, εάν και αυτοί δεν πάρουν άδεια από το Θεό. Λέει ο Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής, χωρίς, λέει, τη Θεία Παραχώρηση, ούτε και αυτοί οι ίδιοι οι δαίμονες δεν μπορούν σε τίποτε να υπηρετήσουν τον διάβολο. Άρα ο διάβολος είναι τελείως αδύναμος, τελείως μόνος και τελείως αβοήθητος, ακόμα και από τους ομοίους του. Ο διάβολος είναι όμως μεγάλος συκοφάντης, γι' αυτό λέγεται και διάβολος, προπάντων του Θεού. Διαβάλλει τον Θεό, συκοφαντεί τον Θεό σε εμάς τους ανθρώπους, ως φθονερό, ως φθονούντα εμάς. Λέει ο Άγιος Μάξιμος, ο διάβολος φθονώντας εμάς και τον Θεό και παραπείθοντας τον άνθρωπο ότι ο Θεός τον φθονεί, όπως λέει το κείμενο της Γενέσεως, πήγε στην Εύα και τι της είπε, ότι ξέρεις γιατί σας είπε ο Θεός να μην φάτε από αυτό το δέντρο, γιατί δεν θέλει να γίνετε θεοί. Άρα το υπονοούμενο σας φθονεί, σας ζηλεύει και τρέμει μήπως του πάρετε τη θέση. Και έτσι μας έριξε στην παράβαση της εντολής του Θεού. Μας ενέπνευσε έτσι την καινοδοξία, τη φιλοδοξία, να γίνουμε θεοί με τη δύναμή μας, όχι με την χάρη του Θεού και με την Θεία Βοήθεια όπως ήταν το θείο σχέδιο, γιατί όντως θα γινόταν θεοί ο Αδάμ και η Εύα, ανέμεναν στην υπακοή, με τη βοήθεια του Θεού, με τη χάρη του Θεού. Ο διάβολος όμως μας έκανε την άλλη πρόταση, να γίνουμε μόνοι μας θεοί. Και εμείς δεχθήκαμε την πρότασή του και υποκύψαμε σε αυτή την ιδέα ότι ο Θεός μας φθονεί και ο διάβολος είναι ο φίλος μας που μας λέει την αλήθεια. Ο διάβολος φθονεί τον Θεό προπάντων και μετά και τον άνθρωπο. Τον Θεό το φθόνησε, λέει ο Άγιος Μάξιμος, για να μην εκδηλωθεί στην πράξη η πανίμνητη δύναμή του να θεώνει τον άνθρωπο. Θέλησε να χαλάσει το σχέδιο του Θεού που ήταν το να φτιάξει και άλλους θεούς δίπλα του. Θεούς βέβαια κατά χάριν. Ο Θεός ήθελε να μοιραστεί, εντός εισαγωγικών η λέξη βέβαια έτσι, να κάνει μετόχους πιο σωστά στην άπειρη μακαριότητά του και τους ανθρώπους. Και αυτό το ζήλεψε ο διάβολος, γιατί ο ίδιος απέτυχε. Ήδη είχε κάνει την κίνηση να πάρει τη θέση του Θεού και είχε πέσει και είχε χάσει τη θέση του στον ουρανό. Και γι' αυτό δεν ήθελε πουδενή ο άνθρωπος να παραμείνει κοντά στο Θεό και να γίνει Θεός κατά χάρη. Γι' αυτό θέλησε να χτυπήσει τον Θεό, πώς, χτυπώντας το σχέδιό του, τη θέωση του ανθρώπου. Τον άνθρωπο ολοφάνερα τον φθόνησε, επίσης, για να μην γίνει με την αρετή μέτοχος της Θείας Δόξας, να μην γίνει Θεός κατά χάρη. Γιατί φθονεί ο ακαθαρτότατος διάβολος όχι μόνο εμάς, λόγω της δόξας που μας δίνει ο Θεός για την αρετή, αλλά και τον Θεό λόγω της πανίμητης δυνάμεώς του για τη σωτηρία μας. Έτσι, κατ' εξοχήν λοιπόν, ο διάβολος έχει αυτή την μεγάλη κακία που λέγεται φθόνος, που θέλει ζήλια. Και από εδώ καταλαβαίνουμε ότι και εμείς οι άνθρωποι όταν φθονούμε, όταν ζηλεύουμε, του μοιάζουμε. Αποκτούμε συγγένεια με Αυτόν. Και φυσικά έχουμε την ίδια τύχη με Αυτόν, κολλαζόμαστε. Βέβαια,
δεν είναι ο διάβολος που φταίει για όλα. Ή μάλλον πιο σωστά θα λέγαμε ότι εμείς φταίμε για όλα. Γιατί ο διάβολος δεν έχει καμία εξουσία στο να μας αναγκάσει να κάνουμε το κακό. Απλώς κάνει προτάσεις. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος, γιατί λέει να κατηγορούμε για όλα τον δόλιο διάβολο, αφού του δίνουμε εμείς εξουσία και δικαίωμα με τον τρόπο που ζούμε. Όταν πηγαίνεις σε ένα μέντιουμ, σε μια καφετζού, πηγαίνεις και προσκυνάς τον διάβολο. Άρα του δίνεις άδεια να σε πειράξει, να μπει μέσα σου, να σε επηρεάσει. Μη λες μετά ότι φταίει ο διάβολος, εσύ φταίς, που του ανοίγεις την πόρτα και του λες ορίστε περάστε. Ο διάβολος πρέπει να γνωρίζουμε ότι μας παρακολουθεί. Αν λέγαμε μια σύγχρονη έκφραση, μας σκανάρει από πάνω μέχρι κάτω για να δει πού έχουμε αδυναμία και μπορεί μέσω αυτού του ελαττώματος που έχουμε να μας επηρεάσει. Λέει πάλι ο Άγιος Γρηγόριος, ο πονηρός περιεργάζεται και σε παρατηρεί από όλες τις πλευρές. Σε κατασκοπεύει προσεκτικά, παρακολουθεί τις κινήσεις μας. Δεν μπορεί να γνωρίζει τις σκέψεις μας, να το ξέρουμε αυτό. Δεν γνωρίζει τι σκεφτόμαστε. Αλλά εικάζει, υποθέτει, από αυτά που βλέπει ότι κάνουμε. Σου παίρνει ένα λογισμό, πήγαινε να ανοίξει το ψυγείο, ας πούμε. Και εσύ, σαν καλός υποτακτικός, πας και ανοίξει το ψυγείο. Οπότε, καταλαβαίνει από αυτό ότι έχεις μία ευαλωτότητα, μία δυναμία, στο θέμα, στο πάθος που λέγεται γαστριμαργία, λεμαργία. Θα στο ξαναφέρει αυτό το λογισμό, για να σε ξαναρίξει και ακόμα πιο περισσότερο σε αυτό το πάθος. Παρατηρεί λοιπόν, μας παρατηρεί από όλες τις πλευρές, λέει ο Άγιος Γρηγόριος, σε κατασκοπεύει προσεκτικά ώστε να ανακαλύψει κάποια ακάλυπτη πλευρά του εαυτού σου και εκεί να σε χτυπήσει και να σε πληγώσει. Και έτσι από αυτά που βλέπει ότι κάνουμε καταλαβαίνει τα πάθη που έχουμε και θα μας ξαναφέρει τις ίδιες ανάλογες επιθυμίες, τους ίδιους ανάλογους πειρασμούς που γνωρίζει πλέον ότι πιο εύκολα θα υποκύψουμε. Γιατί είναι πολύ εγωιστής και δεν θέλει να απορρίπτεται, θέλει να δεχόμαστε τις προτάσεις του. Είναι ένας, θα λέγαμε, σοφός, εντός αγωγικών, πανούργος, αρχιτέκτονας της κακίας. Λέει πάλι ο Άγιος Γρηγόριος, κανένας δεν είναι τόσο καλός αρχιτέκτονας ενός μεγαλοπρεπούς κτηρίου, όσο σοφιστής κακίας είναι ο διάβολος. Και φέρνει το μπέρδεμα και τη σύγχυση. Και ο άνθρωπος είναι έτσι σκοτισμένος. Αυτό κατόρθωσε ο διάβολος να κάνει, λέει ο Όσιος Πορφύριος. Έκανε τη γη λαβύνθο, για να μην μπορούμε να συνοηθούμε μεταξύ μας. Τι είναι αυτό που πάθαμε και δεν το καταλάβαμε? Βλέπετε πώς πλανηθήκαμε. Καταντήσαμε τη γη μας και την εποχή μας σωστό ψυχιατρίο. Και δεν καταλαβαίνουμε τι μας στέει. Όλοι απορούμε. Τι γίναμε, πού πάμε, γιατί τα παιδιά μας πήρανε τους δρόμους, γιατί φύγανε από τα σπίτια τους, γιατί παρατήσανε τη ζωή, γιατί παρατήσανε τη μόρφωσή τους, γιατί γίνεται αυτό. Πράγματι έτσι πολλά νέα παιδιά δεν έχουν διάθεση καν να ζήσουν. Έχουν παραιτηθεί από όλους και από όλα. Δεν υπάρχει κουράγιο για ζωή. Εκεί σε πάει ο διάβολος, ώστε να αυτοκτονήσεις πρώτον υπαρξιακά με την αμαρτία και μετά και σωματικά να σε σκοτώσει. Γιατί είναι ανθρωποκτόνος. Και κοιτάξτε αυτό που λέει τώρα ο Γέροντας, ο Άγιος. Ο διάβολος κατόρθωσε να εξαφανίσει τον εαυτό του και να κάνει τους ανθρώπους να χρησιμοποιούν άλλα ονόματα για αυτόν. Χωρίς να ξέρουν ότι πίσω από αυτά τα ονόματα κρύβεται αυτός. Αλλά οι ψυχολόγοι και οι άθεοι μας έπεισαν ότι δεν υπάρχει αυτός, αλλά
αυτά που μας είπαν, τα ονόματα, τα άλλα ονόματα. Ο Φρόιντ, για παράδειγμα, μας είπε για το ασυνείδητο, ότι είναι τάχα της μια πολύ βαθιά, αθέατη, ας πούμε, πλευρά της ανθρώπινης ψυχής, η οποία ουσιαστικά μας καθορίζει. Και όλες αυτές οι σκέψεις, οι ιδέες που γεννιόνται στο ασυνείδητο είναι δικές μας και αυτές καθορίζουν τα πάντα. Αυτό είναι ψέμα. Ο Φρόιντ ουσιαστικά τι έκανε, αντικατέστησε τον διάβολο με το ασυνείδητο. Έδωσε ένα άλλο όνομα. Το ήξερε πολύ καλά τι έκανε. Για να εμφανίσει μία θεωρία επιστημονικοφανή, γιατί βέβαια ήδη είχε μεσουρανίσει η αθεία, δεν ήταν επιστημονικό να μιλάς για διάβολο. Οπότε ονόμασε το διάβολο ασυνείδητο και έκανε αυτό το φοβερό, έτσι, πανούργο θα λέγαμε, πώς να το πούμε, πανούργα θεωρία, ότι αυτές οι ιδέες είναι δικές μας, ενώ είναι του διαβόλου. Είναι σπορά του διαβόλου. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι ιδέες, οι λογισμοί που έχουμε, δεν είναι δικοί μας. Και εδώ είναι η μεγάλη πανουργία του διαβόλου, να σε πείσει ότι δεν υπάρχει και ότι αυτά που σου παίρνει ότι είναι δικά σου. Ό,τι αλόκοτο, ό,τι ανώμαλο, ό,τι διεστραμμένο, αν πας στον ψυχολόγο θα σου πει είναι δικό σου. Σου ήρθε μια ομοφιλοφιλική σκέψη, θα σου πει είσαι ομοφιλόφιλος, πρέπει να ζήσεις έτσι. Αλλιώς θα πας κόντρα στο ασυνείδητο, θα έχεις μέσα σου εσωτερικές συγκρούσεις και δεν θα πάει καλά η ζωή σου. Βλέπετε την πανουργία του διαβόλου. Θέλει σώνη και καλά να μας ρίξει στην αμαρτία. Και ειδικά στις αρχικές αμαρτίες. Γιατί πιο πολλοί λογισμοί συνδέονται με τη σάρκα. Και με την υπερηφάνεια βεβαίως. Αυτά τα δύο είναι τα μεγαλύτερα δαιμόνια που μας πολεμούν. Έτσι, ο δαίμονας υπερηφανίας και ο δαίμονας της σάρκας. Όταν πας λοιπόν σε αυτόν τον υποτιθέμενο επιστήμονα και σου πει όχι, αυτά είναι δικά σου, πρέπει να είσαι υπερήφανος. Αυτό δεν λένε οι ψυχολογοί σήμερα. Πρέπει να είσαι υψηλή αυτοεκτίμηση. Αυτό σου λένε. Δηλαδή να δεχθείς αυτούς τους λογισμούς της υπερηφάνειας που είπαμε τους βάζει ο δαίμονας της υπερηφάνειας, να τους δεχθείς ότι είναι δική σου και ότι είναι το φυσιολογικό σου. Και πρέπει να τους θρέψεις, να καλλιεργήσεις μια υψηλή αυτοεκτίμηση για να νιώσεις καλά. Αυτό δεν λένε σήμερα. Βλέπετε, είναι ακριβώς αυτό. Η μεγάλη πανουργία του διαβόλου. Να σε πεις ότι το φυσικό σου είναι να είσαι περήφανος. Και αυτό πέρασε στην ψυχολογία, στην παιδαγωγική, ως έπαινος να καλλιεργήσουμε στα παιδιά και να σπείρουμε στα παιδιά και να λέμε στα παιδιά συνεχώς μπράβο, μπράβο, μπράβο. Να τους στρέψουμε την υπερηφάνεια. Τον ένα από τους δύο κυρίαρχους λογισμούς που μας βάζει ο διάβολος, δεν είναι δική μας. Βλέπετε τη μεγάλη απάτη, τη μεγάλη πανουργία του διαβόλου. Και το δεύτερο, οι σαρκικοί λογισμοί που έρχονται στον άνθρωπο, που είναι πάλι από το δαίμονα, τον άλλο δαίμονα, το μεγάλο της φιλιδονίας, της πορνείας, και θα σου πει ο ψυχολόγος και ο παιδαγός σου, όχι, αυτά είναι φυσικά. Τι λες τώρα, να μην κάνεις, με συγχωρείτε, το κατά μόνος αμάρτημα, αυτό είναι φυσικό, θα έρθεις σε σύγκρουση με τον εαυτό σου. Και στα παιδάκια αυτό λένε, πρέπει να το κάνεις, με συγχωρείτε. Και τα άλλα αμαρτήματα. Ήρθε σε διαφωνία με τη σύζυγό σου, πρέπει να χωρίσεις, να ξαναφτιάξεις τη ζωή σου. Και να διαλύονται οι οικογένειες. Γιατί αυτά που είναι μέσα σου είναι από σένα. Είσαι φτιαγμένος να ζεις έτσι. Τι, μια ζωή θα έχεις μία μόνο. Καταλάβατε. Βλέπετε τη μεγάλη πανουργία. Που ξεκινάει από αυτές τις ιδέες, από την αντικατάσταση του διαβόλου με άλλα ονόματα. Πόσο δίκιο έχει ο γέροντας. Και έτσι ο διάβολος κατόρθωσε να κρύψει τον εαυτό του, να εξαφανίσει τον εαυτό του μέσω της ψευδοεπιστήμης, της ψυχολογίας και παιδαγωγικής και να μας πείσει ότι δεν υπάρχει. Και ένας εχθρός που δεν τον θεωρείς εχθρό, δεν ξέρεις ότι υπάρχει, άρα δεν ασχολείσαι μαζί του και δεν τον πολεμάς. Αυτός είναι ο χειρότερος εχθρός. Και κοιτάξτε πώς το επικεντρώνει ο Άγιος με πολύ έτσι, σαφήνεια το θέμα στους γιατρούς και στους ψυχολόγους. Οι γιατροί λέει, οι ψυχολόγοι λένε συχνά όταν ένας άνθρωπος πάσχει. Α, εννοεί πάσχει ψυχικά, ψυχολογικά. Νεύρωση έχεις. Α, άγχος έχεις. Και τα τι αυτά.
Είναι άλλα ονόματα, τα οποία όμως στην πραγματικότητα τι κάνουν, κρύβουν το διάβολο. Τι θα πει άγχος, τι θα πει νεύρωση. Εμείς δεν μιλάμε και οι Άγιοι Πατέρες για άγχος και νεύρωση, μιλάμε για το δαίμονα της λύπης, για το δαίμονα της ακιδείας, για τον δαίμονα της απιστίας, της μη εμπιστοσύνης, δηλαδή στην πρόνοια του Θεού. Και ακριβώς αυτός ο δαίμονας είναι που δημιουργεί την αγωνία και το άγχος στον άνθρωπο. Αλλά είναι πολύ αντιπιστημονικό να μιλάς τώρα για διαβόλους και δαίμονες. Και σου λέει το άγχος από σένα είναι και από το περιβάλλον. Επειδή ασχολείσαι με πολλά και λοιπά και επεξεπερνάς τις δυνάμεις σου και λοιπά. Δεν τολμούν να πούν την αλήθεια. Ίσως και να μην την ξέρουν πολλοί από αυτούς. Γιατί δεν πιστεύουν στο Θεό. Και άρα δεν πιστεύουμε και στο διάβολο. Γιατί και ο διάβολος είναι στοιχείο της πίστεώς μας. Αν δεν πιστεύεις στο διάβολο, δεν πιστεύεις και στο Θεό. Γιατί ο Θεός μίλησε για διάβολο. Και είπε ότι ήρθα στη γη για να καταλύσω τα έργα του διαβόλου. Λέει ο Άγιος Πορφύριος, δεν παραδέχονται ότι ο διάβολος υποκινεί και διεγείρει στον άνθρωπο τον εγωισμό. Είναι αυτό που λέγαμε, ο δαίμονας της υπερηφανίας. Όχι, σου λέει, ο εγωισμός είναι φυσικό πράγμα. Πρέπει να τον θρέψεις. Δεν πρέπει να έχεις χαμηλή αυτοεκτίμηση. Πρέπει να έχεις υψηλή αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση. Βλέπετε τη μεγάλη παγίδα. Κι όμως ο διάβολος υπάρχει, λέει ο Άγιος Πορφύριος. Είναι το πνεύμα του κακού. Αν πούμε ότι δεν υπάρχει, είναι σαν να αρνούμαστε το Ευαγγέλιο που μιλάει για αυτόν. Βέβαια. Και μία πρόταση του Ευαγγελίου να αρνηθείς, αρνείς όλο το Ευαγγέλιο. Αυτός είναι ο εχθρός μας, ο πολέμιός μας στη ζωή, ο αντίθετος του Χριστού και λέγεται Αντίχριστος. Ο κατεξοχήν αντίχριστος είναι ο διάβολος. Και οι επιμέρους αντίχριστοι είναι οι διάφοροι άνθρωποι οι οποίοι τον ακολουθούν έτσι και τον υπηρετούν. Μέχρι και τον έσχατο, τον τελικό αντίχριστο που θα εμφανιστεί λίγο πριν τη Δευτέρα παρουσία του Κυρίου. Ο Χριστός ήρθε στη γη, λέει ο Όσιος Πορφύριος, για να μας απαλλάξει από το διάβολο και να μας χαρίσει τη σωτηρία. Το ξεχνάμε αυτό, ότι αυτός είναι ο εχθρός μας. Βεβαίως, ο Κύριος εχθρός μας είναι ο εαυτός μας, που συμμαχεί με τον διάβολο. Όταν ο διάβολος δει ότι δεν μπορεί να μας νικήσει, με τους λογισμούς, έτσι, είμαστε νύφοντες, είμαστε προσευχόμενοι σε πνευματική εγρήγορση, τότε μας κάνει, λέει ο Όσιος Πορφύριος, εξωτερικές επιθέσεις μέσω προσώπων και γεγονότων και καταστάσεων. Με διάφορα συμβάντα, λέει ο Όσιος, που επιτρέπει ο Θεός, τα παραχωρεί ο Θεός για να μας φοβήσει. Είτε πραγματικά, είτε και φανταστικά. Οι ασκητές, ας πούμε, έβλεπαν ξαφνικά η σπηλιά τους, το κελί τους, να γεμίζει σκορπιούς, η φίδια, η λιοντάρια. Και ήταν όλα φαντασίες δαιμονικές. Σε εμάς μπορεί να παραχωρήσει ένα πειρασμό, ας πούμε, από τους δικούς μας ανθρώπους, μέσα στην οικογένεια. Να μην θέλουν να σε δουν, να σου μιλήσουν, να σε απαξιώνουν, να σε συκοφαντούν, να σου λένε απειλές, θα σε πάω στο ψυχίατρο, θα σε βγάλω τρελό κλπ. Κλπ. Τα γνωστά. Είναι κατά παραχώρηση Θεού για να φανεί η δική μας η πίστη. Είναι οι δόκιμοι φανεροί γένονται. Γι' αυτό έρχονται τα σκάνδαλα, λέει η Αγία Γραφή. Πώς αντιμετωπίζεται ο διάβολος. Είναι πολύ σημαντικό. Το πρώτο όπλο που μας δίνει ο Χριστός μας είναι ο Σταυρός. Το πρώτο όπλο εναντίον του διαβόλου είναι ο Τίμιος Σταυρός. Και το δεύτερο όπλο, μετά τον Τίμιο Σταυρό, είναι η αδιαφορία. Επειδή ο διάβολος είναι πάρα πολύ εγωιστής, πληγώνεται κατεξοχήν όταν δεν του δίνουμε σημασία. Όταν του δώσει σημασία, έστω και αρνητικά, δηλαδή του πεις φύγε, δεν σε θέλω κλπ, αρχίσει να τον πολεμάς κατά μέτωπο,
αυτό του αρέσει και σε αρπάζει ακόμα πιο πολύ. Σου φέρνει για παράδειγμα ένα λογισμό βλάσφημο. Πάρα πολλοί άνθρωποι τρεπορούνται, ιδίως στο ξεκίνημα της μετανοίας τους. Ο διάβολος για να τους συντρίψει, να τους φρενάρει, τους φέρνει φοβερότατους λογισμούς βλάσφημους για τον Χριστό μας, για την Παναγία μας, για τους Αγίους, την ώρα που πάνε να φιλήσουν μια εικόνα. Και λέει, πω, τι είναι αυτά τώρα που μου ήρθανε. Μα εγώ δεν τα θέλω. Μα θα πέσει κεραυνός να με κάψει. Αν πας σε ένα πνευματικό διακριτικό, θα σου πει, παιδί μου, μη δίνει σημασία. Ούτε να στεναχωριέσαι καθόλου γι' αυτό. Σαν να μην ήρθαν. Αυτό είναι καθαρά αμαρτία του διαβόλου, δεν είναι δική σου. Αν πας όμως σε έναν ψυχολόγο και σε έναν ψυχίατρο, τι θα σου πει, αυτά είναι δικά σου. Και έχεις θρησκευτικό παραλήρημα και πάρει χαπάκια, δεν ξέρω τι άλλο θα σου πει. Και φυσικά λύτρωση δεν θα έχεις. Γιατί ο διάβολος δεν θα φύγει. Θα σε τρελάνει. Πρέπει να καταλήξεις στο ψυχιατρίο από αυτούς τους βλάσιμους λογισμούς. Βλέπετε πώς είναι η πανουργία του διαβόλου σήμερα, και πόσο έχει καταφέρει πάρα πολλούς ανθρώπους να τους οδηγήσει στην παράνοια, στην τρέλα και στην απελπισία. Φταίει βέβαια και ο άνθρωπος, γιατί έχει εγωισμό, δεν ταπεινώνεται, δεν πάει στην εκκλησία, δεν θέλει να εξομολογηθεί, δεν θέλει να καταθέσει τους λογισμούς του, ή και αν εξομολογείται, δεν εξομολογείται καθαρά. Είναι και αυτό μια απάτη του διαβόλου. Πας που πας, γιατί δεν τα λες όλα. Και λες μερικά. Ντρέπομαι, λέει. Τι ντρέπεσαι. Ο διάβολος σε βάζει και ντρέπεσαι. Είναι σαν να πηγαίνεις στο γιατρό, να του δείχνεις μερικές γρατζουνιές εξωτερικά και να μην του δείχνεις το μεγάλο καρκίνο που έχεις πιο μέσα. Τι θα κερδίσεις. Τίποτε. Μόνο κόπο που πήγες και πλήρωσε τσάμπα. Λέει ο Άγιος Πορφύριος, μη δίνεις σημασία στον διάβολο. Όσο του δίνεις σημασία, τόσο περισσότερο σε πλησιάζει. Τι θα πει να μην δίνω σημασία τώρα. Να μην προσέχεις τους λογισμούς. Γιατί είπαμε, πιο πολλοί λογισμοί είναι του πονηρού. Αυτό θα πει μη δίνεις σημασία. Και δεύτερο, να μην δίνεις σημασία στις εξωτερικές επιθέσεις που πάλι υποκινεί ο πονηρός. Θα έρθει η γυναίκα σου να σου πει, τι παλάβωσες, συνέχεια στο μοναστήριο, στο Άγιον Όρος, στην εκκλησία, είπαμε, αλλά όχι και έτσι. Δεν θα δώσει σημασία, απλά δεν θα κάτσεις να αμαλώσεις, δεν πρόκειται να βγει άκρη με το να αμαλώσεις. Όσο του δίνει σημασία, λέει ο Όσιος, τόσο περισσότερο σε πλησιάζει. Αν θέλεις να το διώξεις, να τον απομακρύνεις από κοντά σου. Πάψε, αν θέλεις να τον διώξεις, να τον απομακρύνεις από κοντά σου, πάψε να του δίνεις σημασία. Περιφρόνησέ τον. Μόνο η περιφρόνηση του αξίζει. Γιατί είναι αντάρτης της Θείας Μεγαλειότητος. Έτσι είχε την κορυφαία θέση ο Ιωσφόρος μεταξύ των αγγέλων. Ήταν αρχηγός των αγγέλων ο Ιωσφόρος. Και φέρθηκε με τον πιο απέσιο τρόπο στο Θεό Δημιουργό. Θέλησε να τον υποσκελίσει. Και έπεσε ως αστραπή, όπως λέει ο ίδιος ο Κύριος από τον ουρανό. Του αξίζει περιφρόνηση. Τίποτα άλλο. Από τη στιγμή που θα αρχίσει να την εισπράττει, θα αρχίσει και να υποχωρεί. Μέχρι που τελικά θα τραπεί σε φυγή. Η περιφρόνηση αποτελεί το δεύτερο όπλο μετά τον τίμιο σταυρό κατά του διαβόλου. Έτσι. Γι' αυτό είπαμε όλοι να φοράμε το σταυρό μας και να κάνουμε συχνά το σταυρό μας. Γι' αυτό και οι κανόνες ορίζουν όταν περνάμε από μια εκκλησία να κάνουμε το σταυρό μας. Και κανονικά πρέπει και μετάνοια να κάνουμε, περνώντας έξω από την εκκλησία. Όχι μερικοί που ντρέπονται και δεν τον κάνουν ή τον κάνουν μέσα από το σακάκι τους. Ενώ ο άλλος ο σατανιστής δεν ντρέπεται να κάνει το σήμα του διαβόλου. Εκεί καταντήσαμε σήμερα. Τον μεν τίμιο σταυρό, λέει ο Όσιος Πορφύριος, τον φοβάται και κυριολεκτικά τον τρέμει και τρέπεται σε άτακτη φυγή. Είπαμε και χθες, εννοείται ότι έχουμε και σωστή ζωή. Γιατί αν η ζωή σου είναι διεφθαρμένη, όσους σταυρούς και να κάνεις, δεν γίνεται τίποτε, αν δεν είσαι εν μετανοία. Δεν τρομάζεις τον διάβολο. Αν όμως η ζωή σου είναι σωστή, ο τίμιος σταυρός που κάνεις τον καίει. Την δε περιφρόνηση δεν την αντέχει, γιατί είναι υπερόπτης.
και σκάει από το κακό του. Εξάλλου αυτή η υπεροψία ήταν η αιτία να εκπέσει και να γίνει αυτό που έγινε. Εισέπραξε την τιμωρία του. Μην πολεμάτε απευθείας τον πειρασμό. Μην παρακαλείτε να φύγει. Μην λέτε «πάρ τον Θεέ μου». Τότε του δίνετε σημασία και ο πειρασμός φύγει. Γιατί παρόλο που λέτε «πάρ τον Θεέ μου», βασικά τον θυμάστε και τον υποθάλπετε περισσότερο. Είναι μερικοί άνθρωποι που έχουν μια τέτοια αγωνία και φοβία, ιδίως με τα μάγια. Και τρέμουν στην ιδέα ότι τους κάνουν μάγια, τους έχουν κάνει μάγια και προσπαθούν να το καταλάβουν αυτό, αν μου έχουν κάνει μάγια. Και τι κάνουν οι ταλέποροι? Πάνε σε μάγους για να τους πούνε αν τους έχουν κάνει μάγια. Και όλοι οι μάγοι λένε το ίδιο πράγμα. Ναι, σου έχουν κάνει μάγια. Και μάλιστα σου έχει κάνει αυτός μάγια. Πολλές φορές είναι ψέμα αυτό. Και τους βάζουν να μαχαιρωθούν, να σφαχτούν μεταξύ τους, συγγενείς, αδέρφια πολλές φορές, ενώ δεν σημαίνει τίποτε. Αυτή είναι η μεγάλη πανουργία του διαβόλου. Μα θα πας στο διάβολο για να μάθεις αν σε πειράζει ο διάβολος? Και πολλές φορές μόνο η ζωή τους είναι αρκετή για να τους ταλανίζει ο διάβολος. Δεν χρειάζεται να τους κάνει κανένας μάγια. Και το λέω σε μερικούς έτσι που αγωνιούν, λέω, δες τη ζωή σου. Δεν χρειάζεται να σου κάνουν μάγια. Άμα η ζωή σου δεν είναι σωστή, έχεις εσύ δώσει όλα τα δικαιώματα, έχεις ανοιχτές τα παράθυρα και τις πόρτες για να σε επηρεάζει ο διάβολος. Δεν χρειάζεται να σου κάνει κάποιος μάγια. Αλλά και αν σου κάνει μάγια κάποιος, τι φοβάσαι? Αν η ζωή σου είναι σωστή, δεν μπορεί να σε πειράξει ο διάβολος. Όσα μάγια και να σου κάνουν όλοι οι μάγοι του κόσμου. Αλλά βλέπετε, είναι αυτό που λέει εδώ ο Άγιος Πορφύριος. Του δίνουμε σημασία, έστω και με αυτόν τον αρνητικό τρόπο, και λέμε «πάρ του Θεέ μου και αγωνία και φοβία και δώσ' του προσευχές και δώσ' του εξορκισμοί και δώσ' του οι ευχές του Αγίου Κυπριανού και δεν ξέρω τι άλλο». Πράγματα τα οποία δεν επιτρέπεται, έτσι. Αυτές οι ευχές και οι εξορκισμοί διαβάζονται μόνο από τον ιερέα. Δεν τις διαβάζει οποιοδήποτε. Και όταν υπάρχει λόγος πραγματικός, όταν υπάρχει δαιμονισμός, διαβάζονται οι εξορκισμοί. Έτσι λοιπόν ο πειρασμός φύγει περισσότερο όταν του δίνει σημασία και έχεις αυτή την κακή αγωνία. Θα το έλεγα δαιμονοφοβία. Η αντιμετώπιση είναι η περιφρόνηση και προπάντων είπαμε ο Τίμιος Σταυρός και η σωστή ζωή. Η μετάνοια, ώστε να κοπούν τα δικαιώματα του διαβόλου. Γιατί έχεις δαιμονικές ενέργειες? Μήπως δεν έχεις εξομολογηθεί καθαρά? Μήπως έχεις πράγματα ανεξομολόγητα? Ίσως και από πολύ παλιά. Φρόντισε να τα βρεις, να τα εξομολογηθείς, ώστε να κοπούν τα δικαιώματα του διαβόλου και να ειρηνεύσεις. Ο διάβολος, λέει πάλι ο Άγιος Πορφύριος, είναι το πνεύμα του κακού. Αν πούμε ότι δεν υπάρχει, είναι σαν να αρνούμαστε το Ευαγγέλιο που μιλά για Αυτόν. Αυτός είναι ο εχθρός μας, ο πολέμιός μας στη ζωή, ο αντίθετος του Χριστού και λέγεται Αντίχριστος. Ο Χριστός ήλθε στη γη για να μας απαλλάξει από τον διάβολο και να μας χαρίσει τη σωτηρία. Ο διάβολος μερικές φορές δεν ενοχλεί με πειρασμούς ανθρώπους, οι οποίοι είναι λόγω κάποιου πάθους υποχείρι του, ώστε να νομίζουν ότι βαδίζουν καλά. Τέτοιοι είναι οι περήφανοι, Δεν τους πειράζει τους περήφανους, γιατί είναι ήδη διάβολοι για τον εαυτό τους. Δεν χρειάζεται να τους κάνει κάτι άλλο, έτσι. Ο περήφανος πάει κατευθείαν στην κόλαση. Η πιο μεγάλη αμαρτία, η πιο μεγάλη ακαθαρσία είναι η περηφάνεια. Και από εκεί ξεκινάνε όλες οι άλλες αμαρτίες. Γιατί να ασχοληθεί και να χάσει τον χρόνο του διάβολου μαζί σου, αφού έχεις μόνος σου εγκολπωθεί την κακία, τη μέγιστη κακία που είναι η περηφάνεια. Σε αφήνει να νομίζει ότι πας καλά και ότι είσαι εντάξει και απέναντι στο Θεό ακόμα και απέναντι στους ανθρώπους. Επίσης, ποια είναι η άλλη πανουργία του διαβόλου? Μερικές φορές, λέει ο Άγιος Πορφύριος, προκαλεί ο ίδιος μια αρρώστια, κατά παραχώρηση Θεού βέβαια, γιατί έχουμε δώσει δικαιώματα, έρχεται ύστερα
και αποσύρει το αίτιο της αρρώστιας κατόπιν διαφόρων μη χριστιανικών επικλήσεων και προσευχών. Πήγα, λέει, στο μάγο και μου φύγε η αρρώστια, ο πονοκέφαλος. Κάτι διάβασε, λέει, εκεί πέρα, κάτι μπερδεμένα, είχε και κάτι εικόνες. Έτσι κάνει ο διάβολος, τα μπερδεύει όλα. Αλλά όλο αυτό είναι μια δαιμονική απάτη. Ώστε να νομίζουν οι επιπολέως κρίνοντες ότι ο άνθρωπος, όργανο του διαβόλου όμως, έχει θαυματουργική δύναμη. Και σου λέει, ορίστε, εγώ πήγα εκεί πέρα και έγινα καλά. Άρα, έχει δύναμη αυτός. Βλέπετε την απάτη του διαβόλου. Έτσι φαίνεται να συμβαίνουν θεραπείες από μάγους και άλλα όργανα του πειρασμού. Και σήμερα κυκλοφορούν ένα σωρό εναλλακτικές θεραπείες που συνδέονται με μαγεία, με ανατολικές θρησκείες, όπως είναι η ομοιοπαθητική. Τα λέω περίφραστα για να τα γνωρίζετε. Ο βελονισμός, η ειριδολογία, η ρευκλεξιολογία, οι λεγόμενες βιοθεραπείες που έχουν σχέση με βιοσυντονισμό, ενεργειακές θεραπείες, έχουν χίλια δύο ονόματα. Ο διάβολος συνεχώς αλλάζει ονόματα. Επιγραμματικά, μην πηγαίνετε πουθενά παρά μόνο στην κλασική ιατρική. Και αυτό δεν είναι δικός μου λόγος, είναι του Αγίου Πορφυρίου. Άμα θέλετε, ακούστε το. Πουθενά αλλού. Πουθενά αλλού. Ομοιοπαθητική. Σας είπα, ομοιοπαθητική. Βελονισμός, την είπα πρώτη-πρώτη, για να το ξεκαθαρίσουμε. Συνδέεται με μαγεία. Υπάρχει ολόκληρο βιβλίο, μπορείτε να σας το πω, να σας το συστήσω, το οποίο το αποδεικνύει και επιστημονικά, ότι είναι μαγεία. Ο πρώτος, ο θεμελιωτής της ομοιοπαθητικής, ο Χάνεμαν, έπαιρνε τα λεγόμενα φάρμακά του, που δεν είναι παρά νεράκι σκέτο. Γιατί όταν διαλύεις ένα γραμμάριο σε 100.000, ας πούμε, μια ρέωση 1 προς 100.000 και πάρεις μετά κάτι από αυτό, τι θα πάρεις? Νερό παίρνεις, έτσι. Μας κοροϊδεύουν. Αλλά τι έκανε? Έπαιρνε το υποτιθέμενο φάρμακο και το χτυπούσε πάνω στο Ευαγγέλιο για να ενεργοποιηθεί, έτσι, να δυναμοποιηθεί. Τι θα πει δυναμοποίηση του φαρμάκου? Υπάρχει αυτός ο όρος νομοπαθητική. Δυναμοποιημένα φάρμακα, τι θα πει δυναμοποιημένα? Τι θα πει δυναμοποίηση? Έχει επιστημονικότητα αυτό το πράγμα? Να χτυπάω στο Ευαγγέλιο το φάρμακο για να δυναμοποιηθεί και να γίνει δυνατό? Τι θα... Άρα τι είναι? Είναι αποκρυφισμός, είναι μαγεία. Παραχωρεί λοιπόν όμως ο Θεός, έτσι, σε αυτούς που θέλουν να εξαπατεθούν και πηγαίνουν σε τέτοιους ανθρώπους που συνδέονται με τον πονηρό, είναι μάγοι, να συμβαίνει αυτό που είπαμε. Ο διάβολος δημιουργεί την αρρώστια, παίρνει μετά το αίτιο και εσύ νομίζεις ότι δουλεύει το σύστημα του οποιοδήποτε θεραπευτού. Όπου ακούτε ενεργειακές θεραπείες, ολιστικές θεραπείες, ολισμός, μια εποχή, μαγνητικές, βιοσυντονισμός, όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία συνδέονται με μαγείες, με αποκρυφισμό. Ή στην καλύτερη περίπτωση με απάτη. Τίποτα άλλο. Και η γιόγκα. Φυσικά και η γιόγκα. Η γιόγκα είναι προσευχή στους δαίμονες. Καθαρά. Οι στάσεις της γιόγκα είναι στάσεις που συνδέονται με θεότητες Ινδουιστικές, έτσι, είναι ζώα. Μιμήσε ζώα όταν παίρνεις τις διάφορες στάσεις στη γιόγκα. Τα οποία ζώα για αυτούς είναι θεότητες, είναι θεοί. Όχι μαγνητική τομογραφία, αυτό είναι επιστημονική ιατρική εξέταση, έτσι. Να μην δίνουμε σημασία να μην δίνουμε στον διάβολο δικαιώματα, έλεγε ο Άγιος Πορφύριος. Τι θα πει τώρα να δίνω δικαιώματα? Προσέξτε, δεν είναι απλώς να κάνω αμαρτίες με το σώμα μου. Αυτό βεβαίως δίνει πάρα πολλά δικαιώματα, ίσως τα περισσότερα. Αλλά και με ένα λογισμό μπορείς να δώσεις δικαίωμα. Όταν τον αποδεχθείς, βέβαια, έτσι. Λέει ο Άγιος, εγώ δεν αφήνω ούτε μια σκέψη νησικακίας μέσα μου. Ξέρετε τι? Πολλά δικαιώματα παίρνει ο διάβολος όταν μέσα μας τρέφουμε νησικακία,
θυμόμαστε το κακό, το υποτιθέμενο κακό που μας έχουν κάνει. Γιατί κανείς δεν μπορεί να μας κάνει κακό στην πραγματικότητα. Μόνοι μας βλάπτουμε τον εαυτό μας. Κανείς δεν μπορεί να μας βλάψει. Γιατί αληθινό κακό είναι μόνο η αμαρτία. Τίποτα άλλο δεν είναι κακό. Και την αμαρτία την κάνουμε εμείς. Δεν μπορεί κανένας να μας αναγκάσει να κάνουμε αμαρτία. Ούτε το να είσαι φτωχός είναι κακό, ούτε το να είσαι αμόρφωτος είναι κακό, ούτε το να αρρωστήσεις είναι κακό, ούτε το να πεθάνεις είναι κακό. Όλα αυτά τι είναι, είναι ενδιάμεσα, θα μας πει ο Άγιος Ενσόστομος. Ανάλογα πώς θα σταθείς απέναντι σε αυτά, είναι καλά ή κακά. Αν σταθείς με ευχαριστία, με δοξολογία, με υπομονή, με προσευχή, είναι καλά. Λοιπόν, αρρώστησες. Είναι κακό που αρρώστησες? Όχι. Αν πεις Θεέ μου, σε ευχαριστώ, έγινε για τις αμαρτίες μου, συγχώρεσέ με, αν θέλεις να μου το πάρεις, πάρτο μου, αλλά εγώ δεν σε παρακαλώ να μου το πάρεις, σε παρακαλώ να μου δώσεις υπομονή, να το υπομείνω όσο εσύ θέλεις και να μην αμαρτήσω. Αυτή είναι η σωστή αντιμετώπιση της αρρώστιας. Τότε αυτό γίνεται ένα πολύ μεγάλο καλό για σένα. Γιατί μέσα στην αρρώστια μαθαίνεις να προσεύχεσαι εντονότερα, να υπομένεις τον πόνο, την ταλαιπωρία, να συμπονείς και τους άλλους που δεν τους καταλάβαινες όταν σου λέγανε πονάω και υποφέρω. Τώρα που το ζεις, καταλαβαίνεις τι περνούσε και ο άλλος και πολλά πολλά άλλα. Πέθανες. Είναι κακό που πέθανες? Όχι. Είναι ουδέτερο. Είναι διάμεσο. Αν πέθανες σε μετανοία, είναι πολύ καλό. Γιατί? Γιατί πας σε αυτόν που αγαπάς. Και τελειώσαν οι ταλαιπωρίες εδώ στη γη. Αν πέθανες αμετανόητος, τότε είναι κακό. Αν δεν έχεις φροντίσει να είσαι έτοιμος, όπως πρέπει να φροντίσουμε να είμαστε έτοιμοι κάθε στιγμή. Επομένως, μια σκέψη μιας κακίας, κοίταξε τον, μου έκανε αυτό, θα του δείξω εγώ κλπ, δίνει πάρα πολλά δικαιώματα στον διάβολο. Και ανοίγει τις πόρτες ώστε να κάνεις πολλές πολλές άλλες αμαρτίες. Αλλά και μόνο αυτή τη σκέψη να έχεις, μένεις ασυγχώρητος από το Θεό. Είναι φοβερό το αμάρτημα της μισή κακίας. Νομίζω με λέγαμε και άλλη φορά για το Πάτερ ημών, που ο Χριστός μας μιλάει, Πάτερ ημών της ουρανής κλπ, γενικά για την αρετή, και ενώ μας μιλάει γενικά, κάποια στιγμή μας λέει και να λέμε και άφεση μην τα οφειλήματα, ως και εμείς αφήμε. Και μόλις τελειώνει το Πάτερ ημών, πάλι μας λέει τα ίδια πράγματα. Έτσι λέει, αν δεν αφήσετε στους ανθρώπους τα παραπτώματά τους, ούτε και εγώ θα αφήσω τα δικά σας. Και αν τους αφήσετε, δεν θα αφήσει και ο πατήρ Ουράνιος τα δικά σας. Και αν αφήσετε στους ανθρώπους τα παραπτώματά τους, και εγώ και ο πατήρ Ουράνιος θα αφήσει τα δικά σας. Είναι αναγκαιότατη προϋπόθεση για τη σωτηρία μας η συγχωρητικότητα. Δεν αφήνω ούτε μια σκέψη μιας κακίας μέσα μου, ούτε μια σκέψη εγωισμού. Ξέρετε πόσα δικαιώματα δίνουμε στον πονηρό όταν δεχόμαστε μια εγωιστική σκέψη. Ότι εγώ τα κατάφερα κλπ. Κλπ. Μη βρει παράθυρο ο Σατανάς. Όταν σου συμβαίνει κάτι καλό, μην το αποδίδεις στον εαυτό σου. Στο Θεό να το αποδίδεις. Και να λες δόξα σε ο Θεός. Σε ευχαριστώ Θεέ μου. Γιατί και μια σκέψη εγωιστική να κάνεις ότι εγώ τα κατάφερα, αμέσως θα σε πειράξει ο πονηρός. Του δίνεις δικαιώματα. Είναι υπερηφάνεια. Το παράθυρο είναι το δικαίωμα. Όταν απομακρύνεις από τον Θεό, κινδυνεύεις. Γιατί σε βρίσκει σκέτον ο Σατανάς και κυριαρχεί επάνω σου. Ο διάβολος, λέει πάλι ο Όσιος Πορφύριος, λέει 10 αλήθειες και ένα ψέμα. Πήγα, λέει, στο μάγο και αυτά που μου είπε μου βγήκανε. Ναι, μπορεί. Όχι ότι ξέρει το μέλλον ο διάβολος, αλλά εικάζει, υποθέτει. Και μερικές φορές πέφτει μέσα. Ή μπορεί να σου πει πράγματα από το παρελθόν σου, τα οποία εκείνα τα γνωρίζει βέβαια, όχι όλα, αλλά κάποια τα γνωρίζει γιατί μας παρακολουθεί ο διάβολος και καταγράφει τις πράξεις μας. Ή μπορεί να σου πει τη ζωή σου στο παρελθόν. Αυτό δεν είναι κάτι σπουδαίο, επειδή είναι πνεύμα. Μπορεί να σου πει κάποια γεγονότα του παρελθόντος και να πεις, κοίταξε, τα βρήκε. Ναι. Μετά όμως θα σου πει και ένα ψέμα.
Και εσύ θα πεις ως αφελής, α, αφού μου τα βρήκε όλα, άρα και αυτό που μου είπε ισχύει. Δεν ισχύει όμως. Αυτή είναι η πανουργία του διαβόλου. 9 αλήθειες, πως λέει ο Άγιος Πορφύριος εδώ, 10 αλήθειες και ένα ψέμα, για να σε κάνει να πιστέψει ότι και το 10ο που σου λέει είναι αλήθεια. Και για αυτούς που ασχολούνται με τα UFO, με ρωτάνε μερικοί, υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Ας το πούμε έτσι, σαν γνώση. Ο Άγιος Πορφύριος έλεγε ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχουν. Αυτά όλα, το θέμα του UFO, των εξωγήινων και τη ζωή σε άλλους πλανήτες, είναι πράγματα φανταστικά, δαιμονικά. Ζωή σε άλλο πλανήτη δεν υπάρχει. Ξεκάθαρα. Και το λέω γιατί σήμερα πάρα πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι αυτά υπάρχουν. Και θα είναι και ένα από τα όπλα του Αντιχρίστου, έτσι, και των δυνάμεων του Αντιχρίστου. Και ήδη χρησιμοποιείται. Για να πετύχουν τα όργανα του Αντιχρίστου τους δικούς τους σκοπούς. Ουσιαστικά αυτό που σχεδιάζει ο σιωνισμός, την παγκόσμια αυτοκρατορία. Με πρόφαση ότι θα δεχθούμε επίθεση από εξωγήινους, το σενάριο αυτό πόσο κυκλοφορεί. Λοιπόν, πρέπει όλοι να ενωθούμε, όλη η ανθρωπότητα, να κάνουμε ένα παγκόσμιο στρατό, μια παγκόσμια κυβέρνηση, για να αντιμετωπίσουμε τον κίνδυνο από τους εξωγήινους. Όλα αυτά που εμφανίζονται στον ουρανό είναι δαιμόνων τεχνάσματα. Δαίμονες είναι. Ας δούμε τώρα τη συνέχεια και από το βιβλίο του ιστορικού του κυρίου Ράμου, «Ισιών κατά του σιωνισμού». Είχαμε μείνει στο σιωνιστικό συνέδριο, το Παγκόσμιο Συνέδριο των Σιωνιστών, το οποίο, είπαμε, έγινε στα τέλη του 19ου αιώνα. Και εκεί αποκαλύφθηκε το σχέδιό τους για να φτιάξουν ένα κράτος που δεν είχαν ως τότε. Και μιλήσαμε και για την επιστολή αυτή του Albert Pike που μιλάει για τους τρεις παγκόσμιους πολέμους. Και πώς μέσω των τριών αυτών πολέμων θα έρθει αυτό που θέλουν, έτσι, η παγκόσμια κυριαρχία, η παγκόσμια σιωνιστική αυτοκρατορία. Ας δούμε για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Καθώς είχε έρθει το πλήρωμα του χρόνου για το ποθούμενο των Σιωνιστών να φτιάξουν ένα ισχυρό εβραϊκό κράτος στην Παλαιστίνη, με την είσοδο στον 20ο αιώνα αρχίζει ένας φοβερός πόλεμος που επρόκειτο να μεταβάλει τα σύνορα των χωρών. Είχαν προγραμματίσει οι αόρατοι άρχοντες να κατακτήσουν την ανυπότακτη Ρωσία και να διαλύσουν την Οθωμανική Αυτοκρατορία, διότι στα εδάφη της θα κτιζόταν το κράτος του Ισραήλ. Έτσι. Η Παλαιστίνη ήταν σε Οθωμανικά χέρια. Ήταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία ακόμα, έτσι, αρχές του 20ου αιώνα. Οι σιωνιστές έπρεπε να πάρουν τα εδάφη αυτά από τους Οθωμανούς, άρα έπρεπε να διαλυθεί η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Απ' την άλλη, θα έπρεπε να ελέγξουν τη Ρωσία. Την τρέμαν τη Ρωσία, γιατί είναι ορθόδοξη χώρα και δεν ήθελαν επουδενή να βγει στη Μεσόγειο να κυριαρχήσει. Οπότε εκπονούν σχέδιο. Είχανε ανάγκη να υπάρχει στην Ανατολική Μεσόγειο ένα ισχυρό κράτος που θα υπηρετεί το Ισραήλ, τους σιωνιστές δηλαδή, αλλά θα περιορίσει και τη δύναμη της μισητής Ελλάδας, αν δεν καταφέρει να τη συντρίψει εντελώς. Έτσι και αυτό το κράτος, το ισχυρό, που θα ήταν πιστός δούλος, το έδωσαν στους Τουρκούς. Έτσι, η Τουρκία είναι ένα φτιαχτό κράτος από τους σιωνιστές. Θα το δούμε πώς έγινε. Με σκοπό έκαναν ό,τι έκαναν για να δημιουργηθεί... Με σκοπό, όπως είπαμε, να εμποδίσουν την Ρωσία να βγει στη Μεσόγειο και αφετέρου να ελέγξουν την Ελλάδα. Με αυτό το μαντρόσκυλο, με την Τουρκία. Και άρχισαν λοιπόν να ενεργούν με αυτούς τους στόχους, με σκοπό να επιτύχουν αυτά που είπαμε. Ξεσπάει ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος το 1914, ο πρώτος PP, όπως λέμε, έτσι,
πιο σωστά θα μπορούσαμε να πούμε πρώτος προγραμματισμένος πόλεμος. Γιατί είπαμε ήδη, ο Πάικ από το 1800 τόσο το είχε εντός εισαγωγικών προφητέψει ότι θα γίνουν τρεις παγκόσμιοι πόλεμοι. Τη Δυτική Ευρώπη την είχαν χωρίσει σε δύο ισχυρά αντίπαλα στρατόπεδα. Βρετανία-Γαλλία, τη μια μεριά, εναντίον Γερμανίας. Με διαφόρους συμμάχους ο καθένας. Και οι δύο πλευρές αιματοκυλίστηκαν, χωρίς κανένα εθνικό συμφέρον, και χρεώθηκαν ακόμα περισσότερο με τα δάνεια που έπαιρναν από τις σιωνιστικές τράπεζες. Λέγαμε ότι ο πόλεμος είναι το πιο επικερδές, η πιο επικερδής επιχείρηση. Και το ξέρουν πολύ καλά οι σιωνιστές, οι τραπεζίτες, οι μεγαλοτραπεζίτες. Εδώ έχω μια ιστοσελίδα που μιλάει για τους πολέμους που έκαναν οι σιωνιστές, οι Ηνωμένες Πολιτείες, κατά το δεύτερο ήμιση του 20ου αιώνα μέχρι το 1999. 106 πολεμικές επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο. Απ' την άλλη μιλάνε για ειρήνη. Και έχει και τα ονόματα των επιχειρήσεων. Από το 1950 μέχρι το 1999, 106 πολέμους έκαναν οι ΗΠΑ. Όποιος θέλει μπορεί να δει και τα ονόματα εδώ. Για να καταλάβουμε δηλαδή πώς δουλεύουν. Από πίσω είναι οι σιωνιστές, είπαμε. Έτσι δεν υπάρχει Αμερική. Ο Άγιος Παΐσιος το έλεγε αυτό. Είναι οι σιωνιστές. Οι οποίοι έχουν καταλάβει πολύ καλά ότι κάνοντας πολέμους μαζεύουν χρήμα. Γιατί δίνουν δάνεια και στους μεν και στους δε. Αυτό έγινε και στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Κατά τη διάρκεια του πολέμου αυτού, το 1917, ξέσπασε, εντός εισαγωγικών θα λέγαμε αυθόρμητα, καθόλου αυθόρμητα, ήταν και αυτό προγραμματισμένο, η επανάσταση εντός εισαγωγικών η λέξη των Μπολσεβίκων στη Ρωσία. Ήταν δικό τους μέρος του σχεδιασμού για να χτυπηθεί η Ορθόδοξη Ρωσία. Ήταν προμελετημένο να στραφεί το κίνημα του κομμουνισμού προς την τσαρική Ρωσία, όπως προείπαμε. Ήδη από το 1905, μια ομάδα Εβραίων, υποστηριζόμενη από τους Ρότσιλντ, με επικεφαλής τον Τρότσκι, Λέον Τρότσκι, θα τον έχετε ακούσει, προσπαθεί να ανατρέψει τον τσάρο της Ρωσίας σε ένα κομμουνιστικό πραξικόπημα. Αποτυχάνουν και αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τη Ρωσία, αφού τους δίνεται άσυλο στη Γερμανία. Έτσι, Εβραίοι, 1905. Οι κομμουνιστές, θεωρητικά, υποστήριζαν το δίκαιο του λαού και λοιπά, των προλεταρίων, στην πράξη ήταν σιωνιστές. Τα λέγαμε χτες αυτά. Επανέρχονται στη Ρωσία δρυμύτεροι το 1917, ξεκινώντας την περίφημη επανάσταση των Μπολσεβίκων, στην οποία ηγετική θέση πήρε ο Λένιν, γιος Εβραίας, με εβραϊκή καταγωγή, με άφθονο χρήμα από τις σιωνιστικές τράπεζες, έτσι. Βλέπετε, οι σιωνιστές τροφοδοτούν, χρηματοδοτούν το Λένιν. Για χάρη του αγώνα, υποτίθεται, για χάρη του λαού, υποτίθεται. Εννοείται ότι δεν υπήρξε ποτέ επανάσταση. Δεν ήταν επανάσταση του λαού. Ήταν ένα πραξικόπημα μιας καλά οργανωμένης μειοψηφίας των Μπολσεβίκων, Εβραίοι της Ρωσίας κατά βάση, σε βάρος της προσωρινής κυβέρνησης των Μενσεβίκων, που είχε ήδη οδηγήσει τον Τζάρο σε παρέτηση. Έτσι, για πολύ λίγο κυβέρνησαν αυτοί οι Μενσεβίκοι και αμέσως μετά έρχονται οι Μπολσεβίκοι. Ήταν ένα πραξικόπημα, όπως ήταν πραξικόπημα και πρέπει να το γνωρίζουμε αυτό, αυτό παίρνει στο Πολυτεχνείο. Και κάθε χρόνο βάζουν τα παιδιά μας να γιορτάζουν. Τι να γιορτάζουν? Αυτό που έκανε οι μυστικές υπηρεσίες. Έτσι, γιατί αυτοί που ήταν μέσα στο Πολυτεχνείο πιο πολλοί ήταν σατζίδες, ντυμένοι φοιτητές. Γι' αυτό, αν δείτε και τα συνθήματα, είναι ανορθόγραφα. Δεν ξέρανε οι άνθρωποι να γράψουν. Δεν ήταν φοιτητές Πολυτεχνείου αυτοί που το κάνουν αυτό. Με σκοπό να ρηχτεί να πιέσει ο Παπαδόπουλος. Αυτό ήταν όλο. Γιατί ο Παπαδόπουλος δεν έδωσε άδεια στους Αμερικανούς έτσι να χρησιμοποιήσουν τις βάσεις για τους δικούς τους σκοπούς. Και θέλουν να τον πετάξουν. Και έπρεπε να δημιουργηθεί ψυχολογικό κλίμα. Μετά που ήρθε ο επόμενος, τα πήραν όλα. Και πήραν και την Κύπρο μετά. Καταλάβατε. Γι' αυτό δεν πρέπει να κοιμόμαστε και να δίνουμε, ας πούμε, τροφή σε όλα αυτά τα ψέματα. Έτσι ήταν και τότε. Έτσι, πραξικόπημα ήταν του Ρότσιλντ
βρήκε τους προδότες μέσα στη Ρωσία. Εβραίοι ήταν και αυτοί, έτσι, οι Μπολσεβίκοι. Εβραίοι της Ρωσίας ήταν, Ρωσοεβραίοι, οι οποίοι παίρνουν την εξουσία, έτσι, και ο τελικός σκοπός ποιος ήταν, να χτυπηθεί η Ορθοδοξία. Να σβήσει η Ορθοδοξία από τη Ρωσία. Και το κατάφεραν περίπου, δηλαδή δεν έσβησε η πίστη, αλλά οι άνθρωποι πέφεραν πάρα πολύ για περίπου 60 χρόνια. Δεν μπορούσαν σχεδόν να εκκλησιαστούν. Πάρα πολλοί ιερείς, αρχιερείς δολοφονήθηκαν και γενικά έτσι ήταν μια πολύ σκοτεινή περίοδος για την πίστη, αλλά είχαμε και πάρα πολλούς μάρτυρες σε αυτή την περίοδο. Ας δούμε όμως τα γεγονότα. Με χρήμα το Ρότσιλ λοιπόν και γίνεται αυτή η επανάσταση, η λεγόμενη επανάσταση, πραξικόπημα στην πραγματικότητα των Μπολσεβίκων. Και σημειώστε ότι εκείνη την εποχή, λίγο πριν γίνει η επανάσταση, το 1917, ο τσαρικός στρατός είχε εισβάλει στον Πόντο. Και με την πορεία που είχαν τα στρατιωτικά γεγονότα, είναι βέβαιο ότι οι Ρώσοι θα έφταναν μέχρι την Κωνσταντινούπολη και το Αιγαίο. Απ' την άλλη πλευρά βρισκόταν ο αξιόμαχος ελληνικός στρατός, οπότε τα πάντα οδηγούσαν σε έναν ελληνορωσικό στρατιωτικό θρίαμβο. Θα έσβηνε η Τουρκία, έτσι η Οθωμανική Αυτοκρατορία, θα ενωνόμαστε με τους Ρώσους. Αυτό που τρέμουν οι σιωνιστές. Μην τυχόν ενωθούμε με τους Ρώσους, οι Έλληνες με τους Ρώσους. Αυτό τρέμουν πάντοτε. Γι' αυτό μας βάζουν συνέχεια διχόνιες. Και τώρα πάλι το ίδιο κάνανε με το Ουκρανικό. Μας χωρίσανε. Προσπαθούν να μας χωρίσουν. Και δυστυχώς τα πάντα ανατράπηκαν από την υποδούλωση της Ρωσίας στους Εβραίους Μπολσεβίκους. Γιατί μόλις πήραν την εξουσία, σταμάτησαν την πορεία του Ρωσικού στρατού, φυσικά αυτοί. Γιατί ήταν σιωνιστές και δεν ήθελαν που δεν είναι να φτάσουν οι Ρώσοι στην Κωνσταντινούπολη και να ενωθούν με τους Έλληνες. Και από τότε αρχίζει και η γενοκτονία των ποντίων. Να, πράγματα που συνδέονται με εμάς, έτσι. Γιατί αναλαμβάνουν, θα δούμε και στη συνέχεια, στην Τουρκία οι Νεότουρκοι. Θα δούμε πώς έγινε ακριβώς. Ο φρικτός διωγμός της Ορθόδοξης Ρωσικής Εκκλησίας που ακολούθησε με το που πήραν την εξουσία οι Μπολσεβίκοι, αρχίζει ο διωγμός της Εκκλησίας. Από πού και ως πού. Εσείς κύριοι λέγατε ότι θέλουμε να προστατέψουμε το λαό από την κοινωνική αδικία. Γιατί καταδιώκετε την Εκκλησία, τι σας φταίει η Εκκλησία. Ίσα-ίσα που η Εκκλησία στηρίζει τους ανθρώπους, τους κατατρεγμένους. Έτσι δεν είναι. Δεν ήταν ο στόχος να υπηρετηθεί ο λαός. Αυτό ήταν η μουτσούνα, η μάσκα. Ο στόχος ήταν να πολεμηθεί η Ορθοδοξία. Όπως ακριβώς σας είπα, έγινε και με τη Γαλλική Επανάσταση. Δεν ήταν τα συνθήματα αυτά που λέγανε αδελφοσύνη, ισότητα. Ήταν να χτυπηθεί ο χριστιανισμός στη Γαλλία. Με το που κυριάρχησαν αυτοί, με τον Ρομπεσπιέρο, άρχισε η γκυλοτίνα. Και από την άλλη μεριά βεβαίως αρχίζει και ο κατατρεγμός των Ελλήνων, έτσι, στη Μικρά Ασία, η γενοκτονία των ποντίων, τα τάγματα εργασίας, όλα αυτά που ξέρετε, γιατί αυτοί κινούνται παράλληλα και οι Νεότουρκοι αρχίζουν να εφαρμόζουν το σχέδιο των σιωνιστών και στη Μικρά Ασία με σκοπό να δημιουργηθεί η Τουρκία, έτσι, το κράτος που είπαμε που θα λειτουργούσε ως μαντρόσκυλο, αφενός μεν για μας, αφετέρου για να εμποδίσει τους Ρώσους. Ατυχώς στη Ρωσία δεν βρέθηκε ένας Ναπολέων να πάρει την κατάσταση στα χέρια του, όπως έγινε στη Γαλλική Επανάσταση. Θυμάστε που σταμάτησε όλη αυτή η σφαγή των χριστιανών με τον Ναπολέοντα. Στη Ρωσία δεν συνέβη το ίδιο. Για να πάρει άλλη πορεία η λεγόμενη Επανάσταση των Σιωνιστών, αντίθετα βρέθηκε ένας Στάλιν, ένας από τους μεγαλύτερους εγκληματίες όλων των εποχών. Έτσι. Και κατακριούργησε εκατομμύρια ανθρώπους. Και όπως λέγαμε χτες, είχε ένα φρικτότατο τέλος. Το λέει η ίδια η κόρη του, η Σβετλάνα, πώς πέθανε. Να πούμε και για το Κομμουνιστικό Κόμμα στην Ελλάδα. Γιατί όλα αυτά συνδέονται.
με το σιωνισμό. Με το που επικράτησε στη Ρωσία έτσι ο κομμουνισμός, κομμουνιστικά κόμματα ιδρύθηκαν σχεδόν παντού στην Ευρώπη. Αλλά οι ίδιοι σιωνιστές εμπόδισαν την άνοδο και την κυριαρχία αυτών των κομμάτων. Έτσι κάνουν παιχνίδια. Αφενός μεν φτιάχνουν, προωθούν, απ' την άλλη φρενάρουν. Ήθελαν προφανώς να χωρίσουν σε δύο αντίπαλα στρατόπεδα την Ευρώπη, το καπιταλιστικό και το κομμουνιστικό. Είναι αυτό το δίπολο που λέμε και μέχρι σήμερα μας ταλανίζει, αριστερά-δεξιά. Δικό τους δημιούργημα. Αυτό φάνηκε και στην ιστορία της Ελλάδος, που το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν μπόρεσε ποτέ να επικρατήσει. Η εμφάνιση του Κομμουνιστικού Κόμματος στην Ελλάδα τοποθετείται το 1909. Από ποιον ιδρύθηκε, ξέρετε από ποιον ιδρύθηκε? Όχι από Έλληνα, από Ισπανοεβραίο. Τι δουλειά έχει ο Ισπανοεβραίος να φτιάξει κόμμα στην Ελλάδα? Ήταν δικός τους, πράκτορας. Ξέρουμε και το όνομά του. Ήταν Ισπανοεβραίος που είχε μετακομίσει στη Θεσσαλονίκη, Αβραάμ Μπεναρόγια, ο οποίος ίδρυσε το Κομμουνιστικό Κόμμα και μια ομοσπονδία, τη Φεντερασιόν, Σοσιαλιστική Εργατική Ομοσπονδία. Αργότερα, από το 1909 αυτό, έτσι, το 1917 ιδρύει το ΣΕΚΕ, Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα Ελλάδος, που τελικά το 1924 θα ονομαστεί Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ενώ θα τέριαζε να ονομαστεί Καμπαλιστικό Κόμμα Ελλάδος, έτσι, γιατί από πίσω κρύβονται οι σιωνιστές, οι καμπαλιστές. Στο ΚΚΕ προσήλθαν και Έλληνες πατριώτες. Δεν ήταν όλοι διεφθαρμένοι άνθρωποι, πήγαν και άνθρωποι ιδεολόγοι, θα λέγαμε, έτσι, που θέλανε να βοηθήσουν το λαό, όπως λέγανε και οι σιωνιστές, αλλά είπαμε αυτό ήταν η μάσκα, ήταν η μουτσούνα. Ήταν το προκάλημα. Υπήρχαν όμως και ειλικρινείς άνθρωποι που πήγαν εκεί. Και ένας από αυτούς ήταν ο Νικόλαος Γιαννιός. Και κοιτάξτε τι γράφει αυτός τώρα, γιατί τους κατάλαβε. Ιδρυτέ του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, τόσο στα Αθήνας όσο και στη Θεσσαλονίκη, είναι η γλώσσα της εποχής, έτσι καθαρεύουσα, ήσαν Ισραηλίτε. Ορίστε, τα λέει ο ίδιος, έτσι, μέσα από το κόμμα είναι αυτός. Ή κρυπτοεβραίοι Έλληνες. Το δε κινημάτων, παρόλα τα σοσιαλιστικά φαινόμενα ή προσχήματα, ή το εβραϊκό εθνικιστικό. Ξεκάθαρα το λέει. Έτσι. Τα προσχήματα ήταν σοσιαλιστικά. Δηλαδή να υπηρετηθεί ο λαός, να φύγει η κοινωνική αδικία, να έρθει η κοινωνική ισότητα. Στην πραγματικότητα ήταν εθνικιστικό εβραϊκό κίνημα. Δηλαδή να υπηρετηθεί ο σιωνισμός. Να φτιαχτεί το κράτος του Ισραήλ σε πρώτη φάση. Και αφού φτιάχτηκε αυτό, τώρα έχουμε την επόμενη φάση, έτσι να έρθει η παγκόσμια αυτοκρατορία των σιωνιστών. Το υπό την ηγεσία μου τότε Σοσιαλιστικό Κέντρο Αθηνών, έτος ιδρύσεως 1911, είχε φτιάξει και αυτός μια προσπάθεια, ένα κόμμα δικό του, κάτι, όπως το ονομάζει, Σοσιαλιστικό Κέντρο Αθηνών. Ουδέν μέρος έλαβε στην ίδρυση του ΚΚΕ. Τον αντίον προσπαθήσαμε, μεταβάντες στα γραφεία του Οδός Ευρυπίδου, να αποτρέψουμε τους νεοφώτιστους κομμουνιστές από το να προσχωρήσουν στη Μόσχα. Προβλέψατες ποια κρίσης και ποια δεινά επερίμενα το σοσιαλισμό της Ελλάδος και την Ελλάδα από τη σοβιετική παρερμηνία του μαρξισμού. Είχε καταλάβει ότι και στη Ρωσία άλλα λένε και άλλα κρύβονται από πίσω. Λένε μεν για κοινωνική δικαιοσύνη, αλλά από πίσω οι Μπολσεβίκοι τι κάνανε? Ουσιαστικά υπηρετούσαν τον εβραϊκό εθνικισμό, έτσι, το σιωνισμό δηλαδή. Γι' αυτό μιλάει για παρερμηνία του μαρξισμού, βλέπετε. Αυτή ήταν γνώση, ήταν ιδεολόγος. Είχε πιστέψει σε αυτή τη θεωρία του Μάρξ. Που είπαμε ότι ήταν και ο Μάρξ, έτσι, καμπαλιστής ήταν. Μισθοδοτούμε από τον Ρότσιλντ. Βλέπετε μια τεράστια απάτη. Και πώς έχουμε και τα θύματα. Δυστυχώς, λέει ο Γιαννιός, τα σοσιαλιστικά μας επιχειρήματα δεν εισηκούστησαν, αφού το ΚΚΕ ήταν όργανο των σιωνιστών. Εφόσον η εβραϊκή ηγεσία είχε τους ειδικούς της ανθεληνικούς σκοπούς, βλέπετε. Ενώ αυτός δεν ήταν ανθέληνας. Γιατί είστε ανθέληνες, κυρία, είστε ελληνικό κόμμα, γιατί είστε ανθέληνες? Αυτή, θα το πούμε και πιο κάτω, όταν ολοκληρώθηκε η μικρασιατική καταστροφή, θριαμβολογούσαν το ΚΚΕ Ελλάδος.
Μα καλά, πώς δικαιολογείται? Αυτό είναι τρελό. Ελληνικό κόμμα να λέει μπράβο που σφαχτήκαμε, τι καλά που σφαχτήκαμε το 22 στην Τουρκία. Δεν είναι Έλληνες. Υπηρετούν τον εβραϊκό εθνικισμό. Συνεχίζει ο Γιάννης και λέει, τα σοσιαλιστικά μας επιχειρήματα δεν συγκούστησαν, εφόσον η εβραϊκή ηγεσία είχε τους ειδικούς της ανθεληνικούς σκοπούς. Οι δε γύρω αυτής Έλληνες προλετάριοι ήσαν αγράμματοι και αφελείς. Είχαν και κάποιους Έλληνες, αλλά αυτοί δεν καταλάβαιναν. Σου λέει ό,τι πει ο αρχηγός. Βλέπετε, υπάρχουν και αφελείς, που χωρίς να θέλουν υπηρετούν τους σιωνιστές. Προσήλθαμε εν τούτης ως μειοψηφία εις το πρώτο σοσιαλιστικό συνέδριο 1918. Υγονίσαμε και πάλι, αλλά απεχωρήσαμε εν τέλει για να μην γίνουμε όργανα της κομμουνιζούσης εβραϊκής πλειοψηφίας. Ξεκάθαρα το λέει. Κομμουνίζουσα εβραϊκή πλειοψηφία. Αυτό ήταν το κουκουέ. Και σου λέει, προκειμένου να γίνουμε δικά τους όργανα, φύγαμε. Έκτοτε οι παλαιοί σοσιαλιστές επολεμήσαμε και πολεμούμε φανερά και τίμια τον μπολσεβικισμό, καθώς και τους κατοπινούς διφορούμενους συναγωνιστές του. Εντός εισαγωγικών. Διφορούμενοι συναγωνιστές. Καταλάβατε, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, αυτό εννοεί. Σε κάθαρα πράγματα. Τα λέει ο ίδιος, μέσα από το κόμμα είναι αυτός, από το σοσιαλιστικό κίνημα δηλαδή. Αλλά ήταν αγνώστης, ήταν καθαρός. Το πέπλο μυστικότητας που ανέκαθεν κάλυπτε τη δράση των σιωνιστών επέβαλε να αλλάξουν τα ονόματά τους οι Εβραίοι. Βλέπετε και τους σημερινούς πολιτικούς μας, έτσι, που πολλοί από αυτούς είναι κρυπτοεβραίοι. Άλλα είναι τα ονόματά τους. Και εμφανίζονται με ελληνικά ονόματα. Όπως έκαναν οι Εβραίοι Μπολσεβίκοι της Ρωσίας για να φαίνονται Ρώσοι. Ενώ ήταν Εβραίοι, άλλαζαν τα ονόματά τους για να μην φαίνονται ότι είναι εβραϊκής καταγωγής. Είτε λοιπόν άλλαζαν τα ονόματά τους ή αποσύρονταν, δίνοντας τη θέση τους σε ντόπιους αρχηγούς που όφυλαν να συνεχίσουν την ίδια γραμμή. Αυτό έκανε και ο Μπεναρόγια, ο ιδρυτής του Κομμουνιστικού Κόμματος στην Ελλάδα, που μόλις η αποστολή του εξετελέστη, φεύγει από την ηγεσία του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας, όπως και οι υπόλοιποι Εβραίοι, για να φαίνεται ελληνικό κόμμα. Αλλά ουσιαστικά αυτοί που ανέλαβαν ήταν δεσμευμένοι να τηρήσουν την ίδια γραμμή. Το απίθυμενο μίσος του Ταλμούδ για Χριστό και Ελλάδα, είπαμε τι είναι το Ταλμούδ, έτσι είναι το βιβλίο που αντικατέστησε την Παλαιά Διαθήκη και το έχουν σήμερα οι σιωνιστές, οι Εβραίοι, και έχει όντως ένα απίθυμενο μίσος εναντίον του Χριστού και της Ελλάδος. Αυτό παρέμεινε για δεκαετίες στο ΚΚΕ, που έστω και αν είχε Έλληνες πια ως στελέχη του, έπαιρνε γραμμή απ' έξω από τους σιωνιστές. Από τους Μπολσεβίκους, σιωνιστές γενικότερα. Έτσι, σε καιρούς κρίσιμους εθνικά, όπως στην τριετία της Μικρασιατικής Εκστρατείας, 1919-1922, έπαιρνε ανοιχτά το μέρος των εχθρών της Ελλάδος. Και μόλις ολοκληρώθηκε η καταστροφή, θριαμβολογούσε για την επιτυχία των Τούρκων. Αυτά είναι γραμμένα, τα γράφανε στις εφημερίδες τους. Πανηγύριζαν. Πώς λέμε, οι μάσκες πέφτουν. Κάποια στιγμή, λίγο μυαλό να έχει κανείς, καταλαβαίνει. Πώς έγινε τώρα η μικρασιατική καταστροφή? Είναι πολύ σημαντικό αυτό να το γνωρίζουμε. Τα δεινά για την Ελλάδα δυστυχώς δεν είχαν τελειωμό. Ένας ακόμα θανάσιμος εχθρός εμφανίστηκε την ίδια εποχή, το κίνημα των Νεοτούρκων. Επιφανειακά, όπως στη Γαλλική και Ρωσική Επανάσταση, ξαφνικά, από το πουθενά, εμφανίζεται μια ομάδα προοδευτικών ανθρώπων, εντός εικών θα λέγαμε η λέξη, που επιδιώκουν την πτώση των καταπιεστικών καθεστώτων και την επιβολή της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της πρόοδου. Είναι η καραμέλα. Σύντομα, αυτή η αδύναμη μειοψηφία γιγαντώνεται, παίρνει την εξουσία, γιατί έχει το χρήμα το Ρότσιλντ από πίσω, έτσι, και αρχίζει να σφάζει και να πολεμά το χριστιανισμό. Από πού και ως πού. Κύριε, εσείς μιλάτε για δικαιοσύνη, για αγάπη, για ελευθερία. Γιατί σφάζετε τους χριστιανούς όταν πάρετε την πλειοψηφία? Το ίδιο γίνεται στη Γαλλία, έτσι, στη Γαλλική Επανάσταση με τους Ιακωβίνους. Το ίδιο έγινε στη Ρωσία με τους Μπολσεβίκους.
Και το ίδιο γίνεται και στην Οθωμανική Αυτοκρατορία με τους Νεότουρκους. Και αυτοί τα ίδια λέγανε. Και όταν πέτυχαν το στόχο τους, κατελήθη η Οθωμανική Αυτοκρατορία, άρχισαν να σφάζουν τους χριστιανούς. Οι Νεότουρκοι προήλθαν από το χώρο των Εβραίων της Θεσσαλονίκης. Πρέπει να το ξέρετε αυτό, έτσι. Ο Κεμάλ και οι πρώτες, ας πούμε, συναντήσεις έγιναν στις μασονικές στοές της Θεσσαλονίκης. Οι Νεότουρκοι ήταν από το χώρο των Εβραίων της Θεσσαλονίκης. Φαινομενικά ήταν Τούρκοι και Μουσουλμάνοι. Κατά βάση ανήκαν σε εβραϊκές αιρέσεις. Καμπαλιστές δηλαδή, με διάφορες αποχρώσεις, αλλά Εβραίοι. Εβραίοι εξισλαμισμένοι. Φαινομενικά Τούρκοι Μουσουλμάνοι, κατά βάση Εβραίοι, όπως οι Ντονμέδες, ίσως το έχετε ακούσει αυτό, οι οποίοι προήλθαν με τη σειρά τους από τους Εβραίο-Τουρκούς, ελαφρώς εξισλαμισμένοι Εβραίοι, του ψευδομεσία του 17ου αιώνα, Σαμπατάη Σεβί, που από καμπαλιστής έγινε μουσουλμάνος. Είναι μια ιστορία με αυτόν. Αυτός ήταν καμπαλιστής, έτσι, σιωνιστής, Εβραίος, και όταν πιέστηκε πολύ, έγινε μουσουλμάνος. Και οι απόγονοι αυτού, που ήταν ένα κίνημα μεσιανικό, έτσι, ότι μέσω αυτού θα ερχόταν ο Μεσσίας. Αυτό έλεγε αυτός ο Σαμπατάη Σεβί. Τελικά φτάσαμε στους Νεότουρκους. Πιο συγκεκριμένα, το 1891 σχηματίζεται μια πολιτική ομάδα από Ντονμέδες. Είπαμε τι ήταν οι Ντονμέδες, έτσι, ήταν απόγονοι αυτού του Σαμπατάη Σεβί, που ήταν καμπαλιστής και έγινε μουσουλμάνος, δηλαδή Εβραίοι εξισλαμιστέντες. Από αυτούς φτιάχνεται η Επιτροπή της Ενώσεως και της Πρόοδου, που αργότερα ονομάστηκε οι Νεότουρκοι. Ουσιαστικά ήταν Εβραίοι, έτσι, σιωνιστές. Αυτής της ομάδας ηγείται ο Εβραίος Μασόνος Καρούσο, Εμμανουέλ Καρούσο. Θα έχετε ακούσει σωστό όνομα. Με τη βοήθεια του Ρότσιλ πάντα. Οι Νεότουρκοι, κρυπτοεβραίοι και υπάλληλοι του σιωνισμού, γιατί είπαμε, ο στόχος του σιωνισμού ήταν να φτιαχτεί ένα κράτος το οποίο θα λειτουργεί ως μαντρόσκυλο για μας, για τους Έλληνες, και για να εμποδίζει τη Ρωσία σε αντικατάσταση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, το οποίο όμως θα ελεγχόταν από αυτούς, η Τουρκία. Οι Νεότουρκοι κρυπτοεβραίοι και υπάλληλοι του σιωνισμού επαναστατούν το 1908 εναντίον του Σουλτάνου, δήθεν για να εξυγχρονίσουν και να ανανεώσουν την ετοιμόρροπη Οθωμανική Αυτοκρατορία. Να σας πω και τι άλλο παρασκήνιο παίχτηκε. Πριν ξεκινήσουν όλη αυτή την προσπάθεια για κατάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, είχαν πάει στο Σουλτάνο και του είχαν ζητήσει επίσημα να τους δώσει την Παλαιστίνη. Γιατί ήταν υπό Οθωμανική Αυτοκρατορία, για να φτιάξουν το κράτο τους. Και όταν τους αρνήθηκε, φυσικά τι θα έκανε, θα τους έδινε το έδαφος του, μετά έβαλαν στόχο να διαλυθεί η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Είναι άνθρωποι που δουλεύουν με το μίσος και τη μισή κακία. Και έτσι έγινε όλη αυτή η κίνηση των Νεοτούρκων, η επανάσταση αντίον του Σουλτάνου και τελικά, βέβαια, καταλήθηκε η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και φτιάχτηκε η Τουρκία, όπου είναι το τσιράκι αυτών των σιωνιστών. Όπως παρατηρούμε, μέσα σε λίγα χρόνια κύλησαν τα γεγονότα ραγδαία, άλλαξε ολόκληρος ο κόσμος, σαν να το σάρωσε μία θύελλα. Το 1914 ξεσπά ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, το 1917 καταραίει η τσαρική Ρωσία, φεύγει ο Τσάρος, έτσι αναλαμβάνουν οι Μπολσεβίκοι. Το 1918 τελειώνει ο πόλεμος και μαζί του τελειώνει και η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Το πέτυχαν αυτό που θέλανε, διαλύθηκε η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αμέσως τίθεται σε εφαρμογή το σχέδιο για τη δημιουργία του νέου τουρκικού κράτους, με αρχηγό τον Εβραίο-Τούρκο
της Θεσσαλονίκης, Μουσταφά Κεμάλ, τον πρωτοπαλίκαρο των Σιωνιστών στην Τουρκία. Βλέπετε πως ερμηνεύονται όλα. Ήδη αναφέραμε ότι μέσα στα σχέδια των Σιωνιστών ήταν να προκύψει ένα νέο ισχυρό και ομοιογενές κατά το δυνατό τουρκικό κράτος που να εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Σιωνισμού από το Αιγαίο μέχρι τη Μέση Ανατολή. Εμπόδιο για μια ακόμα φορά ήταν οι Έλληνες της Μικράς Ασίας, γιατί χαλούσαν την ομοιογένεια στο κράτος, πρωτίστως οι Έλληνες και δευτερευόντως οι Αρμένοι. Και έτσι οργανώθηκε η γενοκτονία των Ελλήνων και των Αρμενίων. Έπρεπε να φύγουν από τη Μέση. Έτσι λοιπόν ξεκίνησαν οι νεότουρκοι διωγμούς εναντίον των Ελλήνων και των Αρμενίων, που εξελίχθηκαν σε φρικτά ολοκαυτώματα και γενοκτονίες. Επιπλέον έπρεπε όσοι δεν σφαγιάζονταν να εκτοπιστούν από τη Μικρά Ασία με κάποια αφορμή, η οποία δεν ήταν άλλη από τη Μικρασιατική Εκστρατεία. Κοιτάξτε τι παιχνίδια παίζονται. Οι νικητές του πρώτου ΠΠΗ, προγραμματισμένου πολέμου, έτσι, παγκόσμιου πολέμου, και ταπεινοί υπηρέτες των Σιωνιστών, δηλαδή οι Άγγλοι, οι Γάλλοι και οι Ιταλοί, ενθάρρυναν την ελληνική κυβέρνηση του Βενιζέλου να εκστρατεύσει το 1919 στη Μικρά Ασία και προσωρινά ενίσχυσαν τους Έλληνες σε βάρος των Τούρκων. Αλλά κάπου λένε οι προσευχές μας να φοβάσει αυτούς που έρχονται με πολλά δώρα στα χέρια τους. Όλο αυτό ήταν τεχνητό, έτσι. Να μας ρίξουν στην περιπέτεια αυτή της εκστρατείας στη Μικρά Ασία, ώστε μετά να έχουν πρόφαση οι Τούρκοι να μας διώξουν τελείως από τη Μικρά Ασία. Να γίνει ανταλλαγή των πληθυσμών. Δεν έπρεπε να διάσει η Τουρκία από Έλληνες. Βλέπετε τι σκοτεινά παιχνίδια παίζονται. Και όλα αυτά είναι σχεδιασμένα από αυτούς. Αφού λοιπόν αρχίσαμε την έγινη εκστρατεία, παίχτηκε η δεύτερη πράξη της πιο ολέθριας παράστασης εναντίον του ελληνισμού. Άρχισαν να συμβαίνουν παράλογες πράξεις που κανένας σύγχρονος ιστορικός δεν μπόρεσε να ερμηνεύσει. Ο Βενιζέλος, εντελώς αψυχολόγητα, για έναν τόσο ευφυή ηγέτη, ξαφνικά προκυρήσει εκλογές. Ενώ δεν υπήρχε λόγος. Υπήρχε λόγος, αλλά ήταν από πίσω. Έτσι ήταν η μασονία, ήταν οι συνιστές που του το είπανε. Για να υπηρετήσουν τα δικά του σχέδια. Τις οποίες και τις χάνει με χαρακτηριστική ευκολία το 1920. Οπότε πέφτει ο Βενιζέλος. Επιτόπου και όλος τυχαίως, οι σύμμαχοί μας, έτσι αυτοί που μας είχαν πει προχωρήστε, κάντε την εκστρατεία στην Τουρκία και λοιπά, στην Μικρά Ασία, μας εγκαταλείπουν. Δήθεν λόγω της αλλαγής της κυβέρνησης στην Ελλάδα και παίρνουν το μέρος των Τούρκων και του Κεμάλ, τον οποίο εξοπλίζουν μέχρι και όπλα και με όπλα. Και οι μάσκες έπεσαν. Φάνηκε αν ήταν φίλοι μας ή όχι. Ήταν εχθροί μας. Απ' την άλλη, οι αγωνιστές του λαού, της δικαιοσύνης και της ελευθερίας, Μπολσεβίκοι, παρέχουν άφθονο χρήμα και πολεμικό υλικό στον Κεμάλ, ο οποίος ενισχυμένος από κάθε σιωνιστική πλευρά, έχοντας αιματοκυλήσει Έλληνες και Αρμένιους, αντεπιτίθεται στον ανοργάνωτο και εγκαταλελειμμένο ελληνικό στρατό, που είχε εγκλωβιστεί στα βάθη της Μικράς Ασίας, με τα γνωστά φρικτά επακόλουθα. Το έγκλημα ολοκληρώνεται στο λιμάνι της Σμύρνης, όπου σύσσωμος ο συμμαχικός στόλος, μήπως είχε εντολή, μήπως από τους σιωνιστές, ρητορικό ερώτημα, να μην αφήσουν ούτε έναν Έλληνα Σμυρνιό να ανέβει σε συμμαχικό πλοίο. Πηγαίνανε οι άνθρωποι που πνιγόντουσαν να πιαστούν από τα καράβια και με τσεκούρια τους κόβαν τα χέρια. Να μην ανέβουν. Οι σύμμαχοί μας, υποτιθέμενοι σύμμαχοί μας. Χριστιανοί Ευρωπαίοι. Έτσι. Εντολή να μην ανέβει κανένα σε συμμαχικό πλοίο, αλλά να πεθάνουν μπροστά στα μάτια τους. Αυτό έγινε το Σεπτέμβριο του 1922. Έτσι. Η καταστροφή της Σμύρνης. Όλα αυτά ήταν τυχαία.
Όχι, ήταν άλλη μια δαιμονική παράσταση θεάτρου σκιών, το σενάριο της οποίας είχε γραφτεί από κάποιο Ρότσιλντ μέσα σε κάποια μασονική στοά. Δυστυχώς η αυλαία στην παράσταση δεν είχε πέσει. Είχε αποφασιστεί να δοθεί ως δώρο στον Κεμάλ η Ανατολική Θράκη, στην οποία δεν υπήρχε ούτε ένας Τούρκος στρατιώτης για να αγωνιστεί να την κατακτήσει. Και το χειρότερο να γίνει και η ανταλλαγή πληθυσμών. Έτσι. Του δίνουν και την Ανατολική Θράκη, χωρίς να πέσει ούτε μια ντουφεκιά εκεί πέρα από τους Τούρκους. Και φεύγει και ο πληθυσμός. Γίνεται η ανταλλαγή των πληθυσμών το 24, δηλαδή ο ξεριζωμός και το τελευταίο ορθόδοξο χριστιανού που είχε επιβιώσει από τις θηριωδίες των Νεοτούρκων στη Μικρά Ασία. Όλη αυτή τη φρικτή γενοκτονία. Και ο πιο αφελής άνθρωπος θα δυσκολευτεί να πιστέψει ότι όλα αυτά τα θυελώδη και φρικτά γεγονότα ήταν τυχαία. Σε πολλές υποψίες μας βάζει και η ίδια η στάση του Βενιζέλου, για τον οποίο υπάρχουν σοβαρές αποδείξεις ότι ήταν μέλος κάποιας μασονικής στοάς. Οι ίδιοι μασόνοι το λένε, ήταν μασόνος. Αν γνώριζε τι θα συμβεί μέσω των μασόνων αδελφών του και προκήρυξε σκόπιμα τις εκλογές του 1920, τότε θα έπρεπε να συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους προδότες του ελληνισμού. Αν εξαπατήθηκε, γιατί υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο, να μην γνώριζε ο άνθρωπος, αν εξαπατήθηκε από τους μασόνους, αλλά ο στόχος του ήταν ειλικρινά πατριωτικός, τότε δικαιολογείται. Έτσι, γιατί υπήρχε τότε το όραμα, η Ελλάς των δύο Υπήρων, έτσι, Ευρώπη, Ασία και των πέντε θαλασσών. Αυτά για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, έτσι, και τη μικρασιατική καταστροφή. Για να μην κοιμόμαστε με τα τσαρούχια, όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. Να πούμε τι έγινε και στο δεύτερο. Μετά τη θυελλώδη δεκαετία 1914-1924, ο δρόμος πλέον είχε ανοίξει διάπλατα για την ίδρυση του Εβραϊκού κράτους. Αυτό ήταν το σχέδιο, έτσι, ο στόχος. Γι' αυτό γίνανε όλα αυτά. Στην Παλαιστίνη, που ήταν πλέον στην κατοχή των Βρετανών, άρχισαν να καταφτάνουν Εβραίοι από όλη την Ευρώπη. Είχε διαλυθεί η Οθωμανική Αυτοκρατορία και είχαν πάρει την Παλαιστίνη οι Βρετανοί. Είχε δοθεί το σύνθημα να μαζευτούν οι Εβραίοι στην Παλαιστίνη για να φτιαχτεί το κράτος και άρχισε ο επικισμός. Αλλά εκεί υπήρχαν οι Άραβες. Έπρεπε να φύγουν οι Άραβες με κάποιο τρόπο. Και απ' την άλλη να αυξηθεί ραγδαία η μετανάστευση των Εβραίων, η οποία γινόταν με ένα, ήταν πολύ μικρή. Γιατί είπαμε, δεν αφήνει άλλος εύκολα το σπίτι του, την οικογενειακή του, ας πούμε, φωλιά και να πάει σε μια άγνωστη χώρα που ήταν έτσι κατοικημένη από Άραβες. Θα έπρεπε αφενός με να αυξηθεί η επανετανάστευση και αφετέρου να απομακρυνθούν οι Άραβες, ώστε να ιδρυθεί και να εδραιωθεί το κράτος του Ισραήλ, στο οποίο σκόπευαν να επαναφέρουν και την αρχαία εβραϊκή γλώσσα που είχε σβήσει αιώνες πριν. Έτσι. Γιατί γνωρίζουν πολύ καλά ότι τα θεμέλια ενός έθνους είναι η θρησκεία και η γλώσσα. Γι' αυτό και τα χτυπάνε συστηματικά στην πατρίδα μας οι σιωνιστές και τα όργανά τους, οι εκάστοτε πρωθυπουργοί και υπουργοί μας. Προσπαθούν να σβήσουν την ελληνική γλώσσα και την πίστη. Αυτός είναι ο στόχος με όλα αυτά τα νομοθετήματα. Γιατί αν ξεχάσεις τη γλώσσα σου, ξεχάσεις και την πίστη σου, κυρίως την πίστη σου, χάνεσαι ως έθνος. Χάνεις την ιστορική σου μνήμη. Και αυτό θυμάστε που το είχε πει πριν κάποια χρόνια, αυτός που ζει ακόμα, έτσι, ο Κίσιγκερ, ότι οι Έλληνες είναι πολύ ανυπόταχτος λαός και αν θέλουμε να τους ελέγξουμε, θα πρέπει να χτυπήσουμε τις ρίζες τους. Και οι ρίζες τους είναι η πίστη, η θρησκεία και η γλώσσα. Το είχε πει απροκάλυπτο ο άνθρωπος. Και εμείς ακόμα κοιμόμαστε. Λέω πολλές φορές στους γονείς, επιτρέψτε μου μια παρένθεση, αντί να στέλνετε τα παιδιά σας να μαθαίνουν αγγλικά και κινέζικα και ισπανικά, να τα στέλνετε να μάθουν αρχαία ελληνικά.
να μάθουν να γράφουν με το πολιτονικό σύστημα που είναι η γλώσσα μας. Έχουν σημασία και τα πνεύματα και οι τόνοι, τα πάντα. Να μάθουν να διαβάζουν το Ευαγγέλιο από το πρωτότυπο. Γιατί οι σιωνιστές που είναι εχθροί της πίστης θα το αλλοιώσουν το Ευαγγέλιο. Και ήδη αλλοιώνεται με τις μεταφράσεις. Μια μετάφραση είναι πάντα μια προδοσία. Να μπορούν να διαβάζουν τα παιδιά μας τους Άγιους Πατέρες από το πρωτότυπο, όχι από τις μεταφράσεις. Διαβάζω μεταφράσεις και φρύτω. Τελείως άλλο νόημα. Γιατί πολλοί από αυτούς δεν έχουν ιδέα από πίστη. Έτσι είναι φιλόλογοι και μεταφράζουν λέξη-λέξη και δεν βγάζει νόημα. Γιατί και ήδη δεν βγάζουν νόημα. Θέλετε να δώσετε μια δραστηριότητα στα παιδιά, σας λέει δραστηριότητες και τα στέλνουν στα μπαλέτα. Ποτέ μην τα στέλνετε στα μπαλέτα αυτά. Απαγορεύονται από την πίστη μας οι χωροί και όλα αυτά. Τα στέλνουν στις πολεμικές τέχνες. Απογορεύεται πολεμικές τέχνες, συνδέονται με αποκρυφισμό, με μαγεία. Τα εκβοντό, τζούντο, καράτε, όλα αυτά είναι θρησκευτικές πρακτικές. Αντί να τα στέλνεις τα παιδιά σου και να τα ψυχοκτονείς, να τα σκοτώνεις ψυχικά, στέλνε να μάθουν τη γλώσσα τους, τα αρχαία ελληνικά. Ξέρετε τι θησαυρούς έχουμε. Να μάθουν, να μπορούν να διαβάζουν τους Άγιους Πατέρες, αλλά και τους αρχαίους Έλληνες. Ξέρετε τι ωραία πράγματα μας έχουν πει και οι αρχαίοι Έλληνες. Και οι Άγιοι Πατέρες και ο Μέγας Βασιλείας αυτό έλεγε. Να διαβάζετε και τους αρχαίους Έλληνες, αλλά θα κάνετε επιλογή, γιατί δεν είναι όλα καλά. Έτσι, οι άνθρωποι εκεί ήταν φιλόσοφοι. Αγαπούσαν δηλαδή τη σοφία και αναζητούσαν την αλήθεια. Και είναι αξιέπαινοι γι' αυτό. Η φιλοσοφία γεννήθηκε στην Ελλάδα. Δεν μας το λένε αυτό οι σιωνιστές. Που κάνουν κουμάντο, ας πούμε, στην παιδεία μας, γιατί δεν θέλουν να τα γνωρίζουμε αυτά. Και πάρα πολλά στοιχεία από τους αρχαίους Έλληνες τα έχουν πάρει οι πατέρες μας και τα χρησιμοποιούν. Αλλά όλα αυτά είναι νεκρό γράμμα σήμερα για τα παιδιά. Λέω καμιά φορά κάτι από το πρωτότυπο και μου λένε δεν καταλαβαίνω, πάτερ. Είναι κάτι πολύ απλό. Δεν το καταλαβαίνω. Και έρχονται και οι μοντέρνοι εξυγχρονιστές, ιεράρχες κλπ. Σου λένε να διαβάζουμε το Ευαγγέλιο από τη μετάφραση πλέον. Δεν καταλαβαίνουν τα παιδιά. Όχι, δεν επιτρέπεται. Και πολύ καλά έκανε η Ιερά Σύνοδος και το απαγόρεψε. Και όπου γίνεται να διαμαρτύρεστε. Γιατί πάτε διαβάζετε το Ευαγγέλιο από τη μετάφραση. Απαγορεύεται με εγκύκλιο της Ιεράς Συνόδου. Αλλά εκτός αυτού, είναι ανεπίτρεπτο. Θέλεις να δώσεις τον λαό να καταλάβει, να κάνεις κήρυγμα. Και αυτό που διάβασες, να το ερμηνεύσεις. Να μάθει το παιδάκι κάποιες λέξεις. Τι θα πεις το «Αμεν καλός». Τόσο δύσκολο να το πεις. Να σταθούμε προσεκτικά. Τι θα πει «Σοφία ορθή». Σοφία θα πει «Προσοχή». Προσέξτε, σηκωθείτε όρθιοι. Γιατί περνάει ο Χριστός, περνάει το Ευαγγέλιο. Καταλάβατε. Κι όμως αυτά, αν δεν κάνουμε αυτή την εργασία, σε λίγο θα είναι τελείως ακατανόητα. Από τα νέα παιδιά. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε, κάποιο χέρι είδα, όχι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Είπαμε τώρα θα έπρεπε να διάσει η Παλαιστίνη από τους Άραβες, αφενός και αφετέρου, να αυξηθεί η προσέλευση των απανταχού της γης Εβραίων στην Παλαιστίνη για να φτιαχτεί κράτος. Τα πάντα εκτελέστηκαν με επιτυχία, όπως είχε προγραμματίσει ο Ρότσιλντ και η ωραία ομάδα συνεργατών του, έτσι, ο Ροκφέλλερ και οι άλλοι μεγαλοτραπεζίτες. 11 οικογένειες είναι. Ξέσπασε μεταξύ 1939 και 1945 ο δεύτερος PPA, έτσι, ο δεύτερος προγραμματισμένος πόλεμος, παγκόσμιος πόλεμος, όπου με άφθονο σιωνιστικό χρήμα και πάλι η Γερμανία τώρα αναλαμβάνει τον ρόλο του εκτελεστή να εκτελέσει τα σχέδια των σιωνιστών και η Βρετανία και οι σύμμαχοι, προσέξτε, να εκτελέσουν τον εκτελεστή. Έτσι δουλεύουν αυτοί. Υπάρχει ο εκτελεστής και υπάρχει από πίσω αυτός που θα εκτελέσει τον εκτελεστή. Κάτι ανάλογο έχει σχεδιαστεί να γίνει και τώρα, έτσι, με την επανάσταση των λάθρων μεταναστών. Θα τους δώσουν όπλα, θα πάρουν αυτό το χάπι που τους κάνει ζόμπι για 2 ημέρες, έτσι. Δεν κοιμούνται, δεν τρώνε, σκοτώνουν χωρίς να καταλαβαίνουν τι κάνουν. Και πρόσφατα είδα μια δημοσίευση ότι αυτό είναι ναρκωτικό, είναι αμφεταμίνες. Και από πίσω
Αν δεν σκοτώνουν, θα υπάρχουν οι άλλοι που θα τους εκτελούν. Καταλάβατε, αυτό είναι το σχέδιο. Δεν πρέπει να κοιμόμαστε. Γι' αυτό λένε οι πατέρες, όταν θα αρχίσουν να σκοτώνουν, δεν πρέπει να βγεις από το σπίτι σου. Όποιος θα βγει, θα εκτελείται. Ή θα είναι πάνω στις ταράτσες, αν μπουν μέσα στα σπίτια, ο σκοπός είναι να μην μπουν στο σπίτι. Αυτό είναι ο σκοπός. Αυτοί θα προσπαθήσουν να μπουν στα σπίτια. Γι' αυτό θα γίνει όλο αυτό το κίνημα. Αν βγαίνεις έξω, θα σε εκτελούν. Γι' αυτό λένε οι πατέρες, να έχεις για 4-5 μέρες, δεν θα κρατήσει πολύ αυτό. Έτσι να έχεις νερό και φαγητό. Αυτό είναι όλο. Τώρα μην μου πείτε πάλι μας πανικοβάλλεις και ότι θα γίνει τώρα. Δεν λέω πότε θα γίνει. Μπορεί να γίνει και αύριο. Αλλά εμείς πρέπει να τα γνωρίζουμε, να είμαστε έτοιμοι. Μπορεί να γίνει και αργότερα. Αλλά αυτός είναι ο σχεδιασμός. Είναι ανάλογο με αυτό που λέει εδώ τώρα. Εκτελεστής ήταν Γερμανία και εκτελεστής του εκτελεστή ήταν οι σύμμαχοι. Μεταξύ των οποίων είμαστε και εμείς. Οι οποίοι τι κερδίσαμε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο? Τίποτα. Βγήκαμε ερείπια. Μας βάλανε μετά και σκοτωθήκαμε μεταξύ μας με τον Εμφύλιο, γιατί ο στόχος είναι πάντα η Ορθόδοξη Ελλάδα. Πρέπει να σβήσει η Ελλάδα. Λοιπόν, όπως πάντα, χρηματική ενίσχυση έδωσαν οι σιωνιστές και στη Βρετανία, αλλά και στη Γερμανία. Οι ίδιοι χρηματοδοτούσαν και τους μεν και τους δε. Δεν υπάρχει πατρίδα και τέτοια πράγματα, έτσι. Μόνο το χρήμα. Και τα σχέδια τα σιωνιστικά. Έτσι και οι δύο πλευρές ήταν πανίσχυρες και είχαμε εκατομμύρια θύματα, έτσι, στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και τεράστια κέρδη βέβαια για τις σιωνιστικές τράπεζες. Οι σκοτεινές δυνάμεις του αποκρυφισμού έπαιξαν και εδώ το ρόλο τους. Ο Χίτλερ, ο οποίος ήταν εβραϊκής καταγωγής από τη μητέρα του, ήταν μέλος της καμπαλιστικής εταιρείας της Θούλης που είχαν ιδρύσει μασόνοι στη Βαυαρία. Η οποία Θούλη ήταν παράρτημα, νομίζω σας το είπα, μιας άλλης μασονικής οργάνωσης, του Ερμητικού Τάγματος της Χρυσής Αυγής, που είχε ιδρυθεί το 1888 στη Βρετανία, με ένα στόχο, να αναβιώσει η ειδωλολατρεία στην Ευρώπη, οι αρχαίες θεότητες. Παράρτημά τους είναι και η δική μας το κόμμα της Χρυσής Αυγής, έτσι, που είναι παγανιστές οι άνθρωποι, άσχετα αν εμφανίζονται ως πατριώτες και χριστιανοί. Είχα δει με τα μάτια μου τα ίδια, δηλαδή, ποίημα του αρχηγού τους που ήταν ύμνος στο Δία. Ο στόχος είναι αυτός, να αναβιώσει ο νεοπαγανισμός και ένα σωρό άλλες νεοπαγανιστικές οργανώσεις που έχουμε στην Ελλάδα. Έτσι, είναι παρατήματα και οργανώσεις που είναι πάλι από πίσω ο Ρότσιλντ και όλοι αυτοί οι σιωνιστές. Λοιπόν, παράρτημα αυτού του τάγματος, του ερμητικού τάγματος, ερμητικό είναι από τον ερμή τον Τρισμέγιστο, τα είχαμε πει αυτά, μην τα επαναλάβουμε, του εβραϊκού, του αιγυπτιακού θεού Θόθ. Αυτός είναι ο Ερμής, ο Τρισμέγιστος. Σατανιστές δηλαδή. Παράρτημα ήταν η Θούλη, στην οποία μαθήτευσε ο Χίτλερ. Ήταν δηλαδή και αυτός καμπαλιστής, σιωνιστής στο βάθος. Και έπαιρνε χρήματα άφθονα βέβαια από αυτούς. Τα μέλη της εταιρείας αυτής της Θούλης πίστευαν ότι ανήκουν σε μια αρχαία γερμανική φυλή υπερανθρώπων. Τους Αρίους, η γνωστή Αρία φυλή, η θεωρία της Αρίας φυλής, στην οποία πίστευε ο Χίτλερ. Είχαν σήμα τον αγγελωτό σταυρό και πίστευαν ότι όφυλαν να εξολοθρεύσουν όσους νόθευαν το γνήσιο γερμανικό πληθυσμό, κυρίως Εβραίους και Σλάβους. Βλέπετε πως στείνεται όλο το σκηνικό για να εξολοθρευθούν οι Εβραίοι. Αλλά όχι οι πλούσιοι Εβραίοι, ο απλός λαός. Από τους σιωνιστές. Δεν έχουν ιερό και όσιο, έτσι. Θυσιάζουν τους ίδιους τους πατριώτες τους για να επιτευχθεί ο στόχος. Ο στόχος ποιος είναι? Να τρομοκρατηθούν οι Εβραίοι και να τρέξουν στην Παλαιστίνη. Να νιώσουν ανασφαλείς στην Ευρώπη. Με το δεδομένο ότι οι σιωνιστές χρηματοδότησαν και ενίσχυαν τον Χίτλερ και τους άλλους αποκρυφιστές της Θούλης για να διαπράξει ο ναζισμός όσα εγκλήματα και θηριωδίες έκανε, γεννάται το ερώτημα αν πραγματικά ήξερε ο Χίτλερ τα σχέδια των σιωνιστών και σε κοινή συνεννόηση έκανε τις σφαγές για χάρη της σιωνιστικής αυτοκρατορίας ή αν το χρησιμοποίησαν οι σιωνιστές. Εν αγνία του,
ενώ εκείνος ονειρευόταν να χτίσει τη δική του γερμανική αυτοκρατορία. Έτσι, γιατί κάνουν και αυτό, δεν τα λένε όλα, παραπλανούν, όπως είπαμε και με τον Βενιζέλο. Ίσως να τον εξαπάτησαν. Όπως και να έχει, εκούσια ή ακούσια, ο Χίτλερ υπήρξε εργαλείο στα χέρια των σιωνιστών. Οι εκτελέσεις των Εβραίων από τους Ναζί έφεραν δύο αποτελέσματα μαζί. Πρώτον, διήγηρα το παγκόσμιο ενδιαφέρον και την παγκόσμια συμπάθεια προς τον εβραϊκό λαό και συγκίνηση για το ολοκαύτωμα. Οπότε δημιουργείται το ψυχολογικό κλίμα, έτσι το ανάλογο, για να αποδεχθεί μετά ο κόσμος το καινούριο κράτος. Τους καημένους τους Εβραίους που τους φάξανε, για να έχουν και αυτοί ένα κράτος. Και απετέρου, έπεισαν τους υπόλοιπους Εβραίους της Ευρώπης, που μέχρι τότε δεν είχαν μετακινηθεί στην Παλαιστίνη, τους έπεισαν ότι κινδυνεύουν, οπότε γρήγορα όφυλαν να καταφύγουν στην Παλαιστίνη, όπου θα ζούσαν με ασφάλεια. Αυτό που δεν πέτυχαν με την Πυθό, στο συνέδριο του σιωνισμού το 1897, που είπαμε, έτσι, το πρώτο σιωνιστικό, που τίθεται η βάση εκεί για το καινούριο κράτος, το πέτυχαν με το ολοκαύτωμα το 1940. Όπως οι αρχαίοι Εβραίοι παρέδωσαν τον Ιησού Χριστό στους Ρωμαίους για σταύρωση, έτσι και οι σιωνιστές παρέδωσαν τους ιδίους τους ομοεθνείς τους στους Γερμανούς για αποτέφρωση, έτσι, στους γνωστούς φούρνους. Όμορφος κόσμος, ηθικός, αγγελικά πλασμένος. Και όλη αυτή η παρανοϊκή φρίκη για να φτιάξει ο Ρότσιλ το κράτος του Ισραήλ, το οποίο αναγνωρίστηκε αμέσως μετά, το 1948, ιδρύεται το κράτος του Ισραήλ. Η καημένη Ελλάδα, που υποτίθεται ήταν με το μέρος των νικητών, βγήκε και πάλι κατεστραμμένη. Μετά από τόσες θυσίες και τόσα ελληνικά ολοκαυτώματα, δίστομο, καλάβρητα, χιλιάδες Έλληνες σφαγιάστηκαν από τους καμπαλιστές αυτούς Γερμανούς. Όχι μόνο δεν μας έδωσαν τις ελληνικές πόλεις της Βορείου Ηπείρου, αλλά μας οδήγησαν στον ολέθριο εμφύλιο που κράτησε μέχρι το 1949, ώστε να καταστραφούμε ολοκληρωτικά. Και ίσως θα γνωρίζετε ότι περισσότερα θύματα είχαμε στον εμφύλιο παρά με τους Ιταλούς και τους Γερμανούς. Καθώς μενόταν ο εμφύλιος στην Ελλάδα, υπήρξαν Έλληνες κομμουνιστές που συνεννοήθηκαν με Ιουγκοσλάβους, κοιτάξτε τώρα και το μακεδονικό, πώς είχε ξεκινήσει από τότε. Ενώ γινόταν ο εμφύλιος, Έλληνες κομμουνιστές συνεννοήθηκαν με Ιουγκοσλάβους κομμουνιστές, ώστε να βοηθηθούν οι Έλληνες να καταλάβουν την εξουσία από τους Ιουγκοσλάβους. Ως αντάλλαγμα, οι Έλληνες κομμουνιστές υποσχέθηκαν να τους κάνουν δώρο τη Μακεδονία. Ακούτε, από πότε έχει αρχίσει η ιστορία. Θα θυμάστε ότι στις μάχες επάνω στο Γράμμο, στο Βίτσι κλπ. Οι κομμουνιστές πήγαιναν και ερχόντουσαν. Τα σύνορα ήταν, που σημαίνει ότι υπήρχε αυτή η συμμαχία τότε με την Ιουγκοσλαβία. Γιατί υπήρχε το αντάλλαγμα, η Μακεδονία. Την ίδια εποχή το ΚΚΕ διακήρυται ότι η Μακεδονία ανήκε στους Βουλγάρους και τους Ιουγκοσλάβους. Από τότε το λέγανε οι άνθρωποι. Καταλάβατε. Και τώρα το κάνανε. Και εμείς κοιμόμαστε, γιατί ξεχνάμε την ιστορία. Καταλάβατε, δεν πρέπει να ξεχνάμε. Ωραίο να είναι κανείς γενναιόδωρος, αλλά με μια προϋπόθεση. Δεν μπορείς να δωρήσεις κάτι που δεν σου ανήκει. Και η Μακεδονία ανήκει στην Ελλάδα και τους Έλληνες. Αλλά όσο δούλευε ο σιωνισμός για να φτιάξει το κράτος της ψεύδο-Μακεδονίας των Σκοπίων, εμείς κοιμόμασταν με τα τσαρούχια. Αυτό είναι. Γιατί φώναζε ο Άγιος Παΐσιος για τη Μακεδονία. Τα ήξερε αυτά όλα. Εδώ αξίζει να κάνουμε και μια παρέκβαση με πολιτική χρειά. Τα όσα αναφέραμε για τον κομμουνισμό δεν είναι μορφή κατά των Ελλήνων αριστερών. Τους αγαπάμε, όλους αγαπάμε. Και τους αριστερούς και τους δεξιούς. Αλλά λέμε τα γεγονότα για να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Ούτε είναι έπαινος για τη δεξιά, έτσι, στην Ελλάδα. Ιδίως στη μεταπολεμική εποχή.
Η αριστερά στην Ελλάδα παρέμεινε αλυσοδεμένη στο άρμα του σιωνισμού, παρέμεινε ανθεληνική και αντιχριστιανική σε επίπεδο ηγεσίας. Ο ελληνικός λαός πληγωνόταν από αυτό το στοιχείο και δυσκολευόταν να συμπορευτεί με την αριστερά. Τελικά συμπορεύτηκε δυστυχώς. Απ' την άλλη μεριά η δεξιά καπηλεύτηκε το ιερό τρίπτυχο, θρησκεία, πατρίδα, οικογένεια και το μετέτρεψε σε πολιτικό προσωπείο, σε μάσκα. Υπήρχαν αγνοί πατριώτες στη δεξιά, αλλά η ηγεσία της ήταν και αυτή υπεραίτητα του σιωνισμού. Είπαμε, είναι το γνωστό δίπολο. Φτιάξαν τα κομμουνιστικά κόμματα στην Ευρώπη γενικότερα, έτσι. Αλλά δεν τα άφηναν να εξελιχθούν πολύ για να υπάρχει αυτή η αντιπαλότητα, το δίπολο. Δεξιά-αριστερά. Και οι δύο δικά τους παιδιά. Οι ηγέτες της δεξιάς ήταν και είναι μέχρι σήμερα υψηλόβαθμοι μασόνοι. Κοινό μυστικό αυτό. Ή αν δεν είναι, εκτελούν πιστά τις διαταγές ξένων 33ου βαθμού μασόνων πρακτόρων του σιωνισμού. Εκτός αυτού, η δεξιά βαρύνεται στην Ελλάδα και με αναρρύθμιτα εγκλήματα σε βάρος αθώων Ελλήνων αριστερών. Έτσι. Έχουμε αυτή την πραγματικότητα. Είναι αληθές αυτό. Έτσι. Και οι μεν και οι δε έκαναν φοβερά εγκλήματα. Και αυτοί που λέγανε ότι στηρίζουν την πίστη και την Ορθοδοξία, αυτοί οι ίδιοι, θα σας πω ένα παράδειγμα, το 2006, με νόμο που ψήφισαν, έτσι, οι λεγόμενοι δεξί, απεγόρευσαν στους πνευματικούς να πηγαίνουν στα σχολεία να εξομολογούν τα παιδιά. Ξέρετε τι μεγάλο δυστύχημα είναι αυτό. Εγώ δεν μπορώ πλέον να πάω σε ένα σχολείο να εξομολογήσω τα παιδιά. Και ξέρετε πόσα παιδιά είναι έτοιμα να αυτοκτονήσουν σήμερα στα σχολεία. Και αυτοκτονούν συνέχεια, άσχετα που δεν το μαθαίνουμε. Γιατί δεν έχουν που να στηριχτούν. Τι να τους κάνει ο ψυχολόγος. Διώξαν τους πνευματικούς και βάλαν ψυχολόγους. Αυτοί που λέγανε ότι θρησκεία, πατρίδα, οικογένεια. Γιατί? Γιατί και αυτοί είναι όργανα του Ρότσιλντ. Καταλάβατε. Με άλλη μουτσούνα. Η αριστερά και η δεξιά πρέπει να ομολογήσουν ότι βρίσκονται εν το αυτό κρίματι. Στο ίδιο κρίμα, έτσι, στην ίδια αμαρτία δηλαδή. Υπηρέτησαν και οι δυο το σιωνισμό, απλά διέφερε ο τρόπος, η ρόλη. Έτσι ώστε να πιάνουμε και τους με και τους δε. Από το λαό. Τον αφελεί λαό. Και οφείλουν και οι δύο πλευρές ή να αποκτήσουν ελληνοορθόδοξη συνείδηση, αποκόπτοντας κάθε σχέση με μασονία και σιωνισμό, ή να καταργηθούν, δίνοντας τη θέση τους σε μια ελληνοορθόδοξη πολιτική παράταξη, η οποία θα αγκαλιάσει σύσσωμα τον ελληνικό λαό και θα αγωνιστεί για να επαναφέρει την Ελλάδα στο μεγαλείο που της αξίζει. Και γιατί όχι να γίνει και μια ένωση όλων των Ορθοδόξων. Να φτιαχτεί πάλι η ένδοξη Ρωμανία. Αυτό ήταν ο στόχος των Ελλήνων όταν ξεσηκώθηκαν το 1921. Και όχι μια Ελλαδίτσα κάτω από το Σπερχιό που μας δώσανε τότε. Και θέλουν να μας ξαναπάνε εκεί. Αυτό είναι το όνειρό τους, έτσι. Η Ελλάδα να πάει κάτω από το Σπερχιό. Στα σύνορα του 1832. Γι' αυτό πουλήσαν τη Μακεδονία και όλα τα υπόλοιπα. Θράκη, Μισό Αιγαίο, Κρήτη. Ασφαλώς το μεγαλείο δεν προκύπτει από το πουθενά, αλλά συνδέεται με ικανούς ηγέτες, όπως ο Μέγας Αλέξανδρος, ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο Βασίλειος ο Δεύτερος, ο Βουλγαροκτόνος, ο Άγιος Ιωάννης ο Βατάτζης, ο Μαρμαρωμένος Βασιλιάς. Τελευταίος ήταν ο Καποδίστριας, ο οποίος δολοφονήθηκε πριν ολοκληρώσει το έργο του και από τότε ανέλαβε ο σιωνισμός με τη διοίκηση, ο σιωνισμός στη διοίκηση της Ελλάδος. Το είπαμε αυτό, έτσι. Ποτέ όμως στα ελληνικά σχολεία δεν διδαχθήκαμε ποιοι πραγματικά ήταν αυτοί οι ηγέτες που αναφέραμε προηγουμένως και ποιο ήταν το μεγαλείο της Ελλάδος στο παρελθόν. Δεν αναφερόμαστε στον λεγόμενο πολιτικό χώρο του κέντρου, τα κεντρώα κόμματα, αφού πρακτικά δεν υπάρχει πολιτικό κέντρο παρά μόνο στο όνομα. Οι πάντες κλείνουν είτε προς τα δεξιά είτε προς τα αριστερά, άλλοι με τη μορφή της κεντροδεξιάς και άλλοι με τη μορφή της κεντροαριστεράς. Συνοψίζοντας και αυτό το κεφάλαιο της ιστορίας, συμπεραίνουμε ότι ο μόνος νικητής και σε αυτόν τον πόλεμο, τον δεύτερο προγραμματισμένο πόλεμο, έτσι, ήταν οι σιωνιστές και οι τραπεζίτες τους. Αμέσως μετά άνοιξε ο δρόμος για την τρίτη και τελική φάση του σχεδίου, την παγκόσμια οικονομία, το παγκόσμιο κράτος και την παγκόσμια θρησκεία. Θυμάστε τι έλεγε ο
ο πρωθυπουργός ο πρώην, έτσι, ο Παπανδρέου Γεώργιος, we need μια παγκόσμια κυβέρνηση, το έλεγε στα αγγλικά, έτσι, μια ομιλία του, και μάλιστα γρήγορα. A global government, και γρήγορα. Λοιπόν, γιατί απλά είναι υπηρέτες του σιωνιστικού σχεδίου όλοι αυτοί. Και τώρα είμαστε στην τρίτη φάση. Επιτέλους, ο αγώνας 200 ετών των σιωνιστών απέδωσε καρπούς. Και πρώτα ο Θεός, το απόγευμα να πούμε για την τελική φάση. Και τι συμβαίνει δηλαδή σήμερα, που είναι ίσως και το πιο ενδιαφέρον. Πώς δουλέψαν οι άνθρωποι αυτοί και φτάσαμε στο σήμερα, που είναι πολύ κοντά στην εφαρμογή του τελικού σχεδίου, στη σιωνιστική αυτοκρατορία. Λοιπόν, σταματώ εδώ, αν θέλετε κάτι να συζητήσουμε. Αντάλλησα, δεν θα να ρωτήσω για το Μαρμάρο. Να μην σας πω εγώ τώρα, υπάρχει ένα βίντεο, ελπίζω να μην το έχουν κατεβάσει και αυτό, του γέροντα από την Αριζόνα, του πατρός Εφραίμ, που είναι άγιος άνθρωπος, και αυτός μιλάει. Λέει ότι υπάρχει ο μαρμαρωμένος βασιλιάς, ναι. Έτσι, ακούστε το εκεί. Ορίστε, ναι. Πέστε, ναι. Ο Κωνσταντίνος. Ναι. Έχω ακούσει γέροντα σε βιβλία του Παπλώδη του Λιμνάου, και λέει ο ίδιος ο πατρός του Λιμνάου, ότι είχε διαβάσει σε ένα μασονικό περιοδικό, και έλεγε ότι ήταν αφιέρωμα σε βιβλία για ένα μεσίσκο που είχε κινηθεί. Και είχαν μια δήλωση του ίδιου, το έλεγχο του Σκοπέρα, ο οποίος έλεγε ότι αυτός είχε μιλήσει στον μασονισμό, ο οποίος προσωπικός, τον Βενιζέλο. Όπως ο Μιλέας του Παπάδου του Μιλέου. Είχε μοιήσει. Ναι. Δυστυχώς έχουμε και επισκόπους και πατριάρχες μασόνους, έτσι. Ο Μεταξάκης ήταν μασόνος, που άλλαξε το ημερολόγιο και έγινε όλο αυτό το τεράστιο έγκλημα στην Ελλάδα, έτσι, πνευματικό έγκλημα. Και χωριστήκαμε μεταξύ μας οι Ορθόδοξοι, παλαιομολογίτες και νομολογίτες, το οποίο συνεχίζεται μέχρι σήμερα αυτό. Το σχίσμα, το μεγάλο αυτό σχίσμα. Ξεκίνησε από τη μασονία, έτσι, όλα αυτά είναι κατευθυνόμενα. Μασόνος ήταν ο μεγάλος οικουμενιστής, έτσι, αγαπολόγος, που πάνε να τον αγιοποιήσουν τώρα κάποιοι οικουμενιστές, έτσι, ο Αθηναγόρας. Τεράστια ζημιά έκανε και αυτό στην Εκκλησία, αυτό θα το συγχωρέσει, αλλά τι να πούμε. Έτσι, προωθήθηκε ο οικουμενισμός από αυτόν, ξεκάθαρα πράγματα, πρέπει να τα γνωρίσουμε αυτά. Και πολλοί άλλοι, δεν ήταν μόνο αυτοί. Ναι, ορίστε. Γέροντα, η Γερμανία, ο Χίτλερ, εφόσον ήταν μέσα στη Μασονία, πώς έκαψε τους Εβραίους? Έκαψε τις κατώτερες τάξεις, έτσι. Τους πλούσιους δεν τους πείραξαν. Είχα δει ένα βίντεο, όταν τους έπιαζαν τους Εβραίους και τους πήγαν στα στρατόπεδα, στους φούρνους δηλαδή, υπήρχε κάποιος που τους διάλεγε. Δεν τους έστειλαν όλους τους φούρνους. Υπήρχε ένας από τα SS εκεί πέρα, αξιωματικός, και όπως ερχόταν η ουρά, έστελνε τους μεν δεξιά, τους άλλους αριστερά. Δεν τους κάψαν όλους, ξέρανε ποιους καίγανε. Την ελίτ την προστάτεψαν, αυτούς που είχαν το χρήμα. Καταλάβατε. Το λαουτζίκο θυσίασαν με σκοπό, σας είπα, δύο σκοπούς είχαν. Πρώτον, να τους τρομάξουν τους Εβραίους να αναγκαστούν να φύγουν, και αφετέρου να κινήσουν το παγκόσμιο αίσθημα συμπάθειας. Είναι σατανικά πράγματα. Οι ίδιοι κάψαν. Οι ίδιοι, βέβαια, οι ίδιοι. Οι ίδιοι, αυτό λέμε. Οι ίδιοι. Ναι, πες. Ορίστε. Αναφερθήκαμε και νέστερα για τα σατανικά σχέδια των σιωνιστών και πώς κατάφερα να πολεμήσουν τον αντιμισμό και την ορθοδοξία. Ήθελα λιγάκι να μου πείτε το εξής, αν έχει εκπονηθεί κάποιο σχέδιο των σιωνιστών να διεισδύσουν στο Άγιο Περιβόλι της Παναγίας. Βεβαιότατα. Αυτός είναι από τους πρώτους στόχους. Να διεισδύσουν, να διαλύσουν το Άγιο Όρος. Ναι. Και ήδη σχεδόν το έχουν διαλύσει. Να υλική βοήθεια, να δημιουργήσουν πνευματικά ρήγματα. Ήδη μήπως έχουν καταφέρει τα πνευματικά. Είναι ο πρώτος στόχος του σιωνισμού, είναι το Άγιο Όρος.
και μετά η υπόλοιπη Ορθόδοξη Ελλάδα, γιατί το Άγιο Όρος είναι ο ακρεφνής χώρος όπου λατρεύεται ο Θεός έτσι παγκοσμίως. Δεν υπάρχει πουθενά άλλο Άγιο Όρος. Πουθενά άλλο δεν υπάρχει. Είναι σε δράση το σχέδιό τους. Βέβαια, βέβαια είναι σε δράση. Βέβαια είναι σε δράση. Βέβαια, βεβαίως. Και τα χρήματα αυτά, τη θηρίδα πάνω. Ήδη έχουμε, ας πούμε, ένα σχίσμα μέσα στο Άγιο Όρος. Με το ουκρανικό θέμα, ας πούμε, έχουμε 9 μοναστήρια, 8-9 μοναστήρια, τα οποία έχουν συμπράξει με όλη αυτή την, με αυτό το εκκλησιολογικό έγκλημα. Αυτό είναι αφορία της βοήθειας που δεχτήκαμε εμείς. Βέβαια. Και σιωνιστικός δάκτυλος είναι όλα αυτά. Έτσι, όταν σου δίνουν χρήματα και δώρα, από πίσω να περιμένεις ανταλλάγματα. Και αφετέρου σου κλείνουν το στόμα. Γιατί όλα αυτοί που πήραν χρήματα, τα μοναστήρια κλπ, μπορούν να μιλήσουν μετά και να πούνε κάτι εναντίον των σχεδίων των σιωνιστών. Δεν μπορούν. Γιατί δεν μπορούν, γιατί είναι το στόμα γεμάτο. Με στόμα γεμάτο μπορείς να μιλήσεις. Δεν μπορείς. Έτσι. Και αν μιλήσουν, συγγνώμη, μισό λεπτό να σας πω, θα τους πούνε, ξέρεις, αύριο θα στείλουμε το ΣΔΟΕ ή την ανάλογη υπηρεσία να κάνουμε οικονομικό έλεγχο. Πού πήγαν τα λεφτά που σας δώσαμε, τα αξιοποιήσατε, καταλάβατε. Οπότε τρέμουν. Σε δένουν έτσι. Είναι αυτή η μέθοδος που είπαμε, τα δάνεια, οι τόκοι και τα ανταλλάγματα. Και το σφράγισμα, πατέρα. Ναι, σιγά σιγά περνάνε όλα αυτά. Δεν δέχτηκαν την πορεία, γιατί πριν 15 χρόνια στην Ελλάδα. Ναι, τα μοναστήρια. Είχαμε συναντήσει ένα γέροντα και μας είπε και ποια μοναστήρια. Ναι, όσα είχαν σύνεση δεν δέχτηκαν τη βοήθεια, γιατί ακριβώς δεν έπρεπε να τη δεχτούν. Το ξέρανε. Κάτι ήθελε ο Αντώνης ή όχι. Πες, Αντώνη. Θα ήθελα να διαβάσω στο παρελθόν, σε παραπάνω να μιλήσω ότι ότι ο όρος Ναζί, η λέξη Ναζί δεν είναι γερμανική, είναι εβραϊκή και ήταν οι υπαλλοί φύλακες με όλους τους ονομών τους. Οι Ναΐτες. Οι λεγόμενοι Ναΐτες ή οι Εβραίοι. Οι Ναΐτες, ναι. Οι Εβραίοι και γι' αυτό εξηγεί και την όλη σχηνοφρένεια του οι Ναΐτες μετά γίνανε ένα με τους Μασόνους έτσι και με τους Σιωνιστές. Συγχωνεύτηκαν. Ε. Όλοι αυτοί είναι ουσιαστικά ένα πράγμα. Ναΐτες, Ροδόσταυροι, Ιλουμινάτοι, Μασονία. Ε. Και όλοι αυτοί από πίσω έχουν ως ενορχιστρωτή το Σιωνισμό. Και ένα δεύτερο που να σου πω είναι ότι αυτά είναι ξεκάθαρα φαίνεται, δηλαδή ότι είναι ξεκάθαρα δαιμονικά, γιατί ο διάβολος είναι ανθρωποκτόνος. Βέβαια. Διψάει για αίμα. Διψάει για αίμα. Και εμείς αν έχουμε ελπίδα σωτηρίας πρέπει να αγιαστούμε. Ακριβώς. Δεν είναι μόνο δηλαδή, να μετανοήσουμε για να σωθήκατε, αλλά για να καταληφθούμε ένα διαβόλου. Ακριβώς, δεν ακριβώς. Ακριβώς, όχι μόνο εδώ. Ακριβώς. Ακριβώς, να καταληφθούν τα έργα του διαβόλου πρώτα μέσα μας. Ναι. Γιατί ο διάβολος εργάζεται σαν την αράχνη. Φτιάχνει τον ιστό του πρώτα σε κάθε ένα από τους ανθρώπους. Γιατί για να φτάσουν αυτοί οι άνθρωποι να σκεφτούν, μόνο να σκεφτεί αυτά τα πράγματα, φρίτης. Πώς μπορεί να σκεφτεί άνθρωπος αυτά τα σχέδια. Να θυσιάζει ολόκληρους λαούς, να τους πρόχει να εκστρατεύσουν, ας πούμε, για να τους σκοτώσει μέσα στις στέπες, ας πούμε, της Μικράς Ασίας εκεί, για να πετύχει το σκοπό του. Να αδειάσει η Μικρά Ασία από τους Έλληνες, να φτιαχτεί η Τουρκία, ώστε να υπηρετηθεί το σχέδιό τους να φτιάξουν το κράτος του Ισραήλ. Δηλαδή τελείως σατανικά πράγματα. Και από πίσω να μην φαίνονται καθόλου αυτοί. Γιατί ο διάβολος, είπαμε, έχει και αυτή την μαεστρία να κρύβεται. Ναι. Κάποιος άλλος ήθελε. Λέει ο Μάρκο. Ευλογείτε, γέροντα. Many of the Orthodox people in the churches of Los Angeles are Masons. And the priests also there. And they meet us and they are so happy to be with this group. The questions, do they not know that it is a bad thing? Have these people been deceived so much to think they are serving God through Masonry? Or do they know that they are against God? Μεταφράζω, λέει ο Μάρκος που έχει ζήσει στο Λος Άντζελες, ότι εκεί οι περισσότεροι που είναι μέσα στην Εκκλησία και οι ιερείς ακόμα και μέλη της Εκκλησίας είναι Μασόνοι. Και το καυχόνται αυτό, το λένε ξεχάθαρα. Είναι γνωστό αυτό, στην Αμερική κυριαρχεί η Μασονία, στον εκκλησιαστικό χώρο.
Και η ερώτηση είναι αν αυτό το κάνουν εν επιγνώση, γνωρίζουν τι είναι η μασονία ή έχουν εξαπατηθεί. Το πιο πιθανό είναι ότι έχουν εξαπατηθεί. Έτσι. Μόνο οι υψηλόβαθμοι γνωρίζουν. Σας είπα και χτες, νομίζω ότι από το 18ο βαθμό και μετά τους λένε, αρχίζουν να τους λένε κάποια πράγματα που έχουν σχέση με τον καμπαλισμό, έτσι, και με το ποιος είναι ο Μάτς. Στον 30ο βαθμό τους λένε ότι ο Μάτς είναι ο αιωσφόρος. Άρα οι πιο πολλοί δεν ξέρουν ότι είναι θρησκεία. Είναι θρησκεία ο μασονισμός και είναι η πιο φοβερή θρησκεία. Είναι διάδοχος των αρχαίων γνωστικών, οι οποίοι ήταν οι μεγαλύτεροι εχθροί του χριστιανισμού. Στους πρώτους αιώνες, οι γνωστικοί, ένα φιλοσοφικό έτσι, συνοθήλευμα φιλοσοφιών, μαγείας, παγανισμού κλπ. Και χριστιανισμού και ιουδαϊσμού, αυτό ήταν ο γνωστικισμός, πολέμησε τον χριστιανισμό σφοδρότατα και από έξω και από μέσα, κυρίως από μέσα. Και μέσω αιρέσεων και μέσω των λεγόμενων αποκρύφων. Πολλά από τα απόκρυφα που κάποιοι τρελαίνονται να διαβάσουν τα απόκρυφα, μήπως είναι κάτι σπουδαίο και δεν το ξέρουμε, είναι κείμενα αυτών, των εχθρών, των γνωστικών. Οι οποίοι τα φτιάξανε επίτηδες να έχουν και μια χριστιανική έτσι, χρειά για να παραπλανούν τους χριστιανούς από μέσα. Το ίδιο κάνουν και οι μασόνοι σήμερα. Έτσι, δρούν από μέσα, εμφανίζονται ως χριστιανοί, παίρνουν και θέση στην Εκκλησία, γίνονται και ιερείς και αρχιερείς. Βεβαίως. Γίνονται και αρχιερείς. Και ένας μασόνος αρχιερέας έτσι μετά θα χειροτονήσει κι άλλους. Και αυξάνουν αυτοί, πολλαπλασιάζονται. Και έτσι έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, αυτή είναι η χειρότερη εχθρή της Εκκλησίας από όλους. Το έλεγε απερίφραστο ο άνθρωπος. Οι μασόνοι λέει είναι η χειρότερη εχθρή της Εκκλησίας. Και πίσω από τους μασόνους είναι οι σιωνιστές. Έτσι. Οι μασόνοι είναι τα στρατιωτάκια. Οι φοβερότεροι είναι οι σιωνιστές, οι οποίοι δεν φαίνονται. Και πίσω και από αυτούς φυσικά είπαμε είναι ο αιωσφόρος. Οπότε το πιο πιθανό είναι να έχουν εξαπατηθεί. Τι τους λένε? Ότι εμείς εδώ έχουμε ένα σωματείο, κάνουμε παρέα, είμαστε φίλοι. Κάνουμε ωραία δείπνα, γιορτούλες, δίνουμε υποστήριξη στον Πατριάρχη μας, γιατί κάνουμε και τέτοια δωράκια, φιλανθρωπικές προσφορές σε αναπήρους, αμαία. Θα είχατε δει ίσως και στο διαδίκτυο τέτοιες εκδηλώσεις φιλανθρωπικές που οργανώνονται από τους μασόνους. Και είναι αυτή η μουτσούνα που πάντα χρησιμοποιεί ο διάβολος, έτσι, για να εξαπατά. Τι θρησκεία λέει, δεν υπάρχει θρησκεία. Αν δεις όμως τα τυπικά τους, το τελετουργικό τους, υπάρχει μασονικός γάμος, υπάρχει μασονική κηδεία, υπάρχει μασονικό μνημόσυνο. Το πώς μπαίνεις για να γίνεις μέλος είναι και αυτό ένα τελετουργικό. Όλα αυτά δείχνουν ότι είναι θρησκεία. Γιατί έχει τελετουργικό και έχει και Θεό. Έτσι. Ο Θεός τους δεν είναι ο Χριστός, είναι ο Μάτς, ο οποίος... Ουσιαστικά είπαμε είναι ο αιωσφόρος, αλλά δεν το λένε. Το αποκαλύπτουν στο τέλος, το μεγάλο μυστικό της μασονίας. Αλλά φοβάμαι ότι δεν είναι όλοι εξαπατημένοι. Υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι είναι υψηλόβαθμοι και ξέρουν πολύ καλά τι κάνουν. Θέλω απλά να προσθέσω ότι βάσει ενός προγράμματος του Open House που υπάρχει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα που ανοίγονται κτίρια για να τα γνωρίσει ο κόσμος, ανοίχθηκε αυτό το Σαββατοκύριακο η τεκτονική στοά στη Θεσσαλονίκη. Ανοίχθηκε η μασονική στοά. Πλέον δεν τρέπονται και δεν φοβούνται. Νομίζουν ότι είναι κυρίαρχοι του παιχνιδιού, δεν είναι όμως. Ο κυρίαρχος είναι ο Θεός και γι' αυτόν δουλεύουν. Αλλά πλέον δεν φοβούνται, έτσι, και κάνουν αυτά που λέτε και πρόσφατα είδα στο διαδίκτυο αίτηση που μπορεί να κάνει οποιοδήποτε πλέον για να γίνει μέλος της μασονικής τάξης. Κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Καταλάβατε. Δεν φοβούνται. Δεν χρειάζεται να έχεις κάποιες προϋποθέσεις. Και δεν κρύβονται. Ναι, πλέον φαίνεται δεν τις εξετάζουν ή θα τις εξετάσουν μετά. Κάνε εσύ την αίτηση σου λέμε. Και θα σε δούμε αν μας κάνεις. Γίνονται για το ρόταρι προσκοπισμός. Όλα αυτά είναι παραμασονικές οργανώσεις. Ξεκάθαρα πράγματα. Παραμασονικές, ναι. Είναι, πώς να πούμε, τα θερμοκήπια μέσα από τα οποία παίρνουμε τα φιντανάκια για να βρούμε τους μασόνους. Και οι πρόσκοποι και οι ρόταροι και οι Lions
η Χάν, Χάνθ, Χέν, έτσι όπου ακούτε παγκόσμια οργάνωση, από πίσω Ρότσιλντ. Ο ΙΕ, έτσι, ΝΑΤΟ, όλα αυτά δουλεύουν για αυτούς. Ο ΙΕ χτίστηκε σε κτήμα το Ροκφέλλερ, αυτό το κτίριο που έχουμε στη Νέα Υόρκη. Λοιπόν, όλα αυτά είναι δικά τους κατασύμματα. Ευρωπαϊκή Ένωση, η παλιά ΙΟΚ, θα τα πούμε αυτά το βράδυ, πρώτα θες. Boy Scouts. Πώς? Boy Scouts. Boy Scouts, ναι, το είπαμε, οι πρόσκοποι. Αυτό με τους πρόσκοπους, πώς πρόκειψε, εντάξει το λέω το λικός, να ανοίγουν πάντα τις εθνικές μας και τις σχολικές μας παρεράσεις, να είναι μέσα στην Εκκλησία, σαν ότι φυλάνε την Εκκλησία. Σαν... Με όλα αυτά που είπαμε δεν ερμηνεύεται. Ναι, αφού είναι σιωνιστικό. Το κράτος είναι σιωνιστικό. Δεν θα βάλει πρώτα τα τσιράκια του. Κάπου. Να πήγαμε με τον κύριο Αβραάμ στην Κέρκυρα. Στην είσοδο της πόλης έχει σήμα το Ρόταρι. Δίπλα στο ξενοδοχείο μας. Το είδατε. Και ένας άνθρωπος μέσα εκεί στο ιερό που κάναμε λειτουργία στον Άγιο Σπυρίδωνα μου είπε μετά από ένα κήρυγμα που κάναμε, «Πάτερ», μου λέει, «εδώ πλέον δεν ρωτάμε ποιος είναι μασόνος, αλλά ποιος δεν είναι». Αυτό ρωτάμε. Ποιος δεν είναι. Έτσι, είναι από τις πρώτες μασονικές στοές στην Κέρκυρα, η οποία δεν έχει μία. Ξέρετε πόσες στοές έχει Κέρκυρα. Θυμάστε το νούμερο. Ή 14 ή 17, δεν θυμάμαι ακριβώς να σας πω. Πάντως διψήφιος αριθμός. Σε μία πόλη που δεν είναι. Πόσες πληθυσμό έχει Κέρκυρα. Καταλάβατε τι γίνεται. Η Κέρκυρα και η Ζάκυνθος. Στα Ιόνια νησιά, εκεί που είχαμε τους ενετούς, τους φράγκους. Ναι, τους φράγκους. Είχαμε νετοκρατία εκεί. Κάτι ήθελε ο κύριος Αβραάμ, τον κόψε. Ναι. Εγώ έτσι να το πω. Επειδή έχει προεκτάσει πολιτικές όλο αυτό που λέει και κάπου ο συγγραφέας σε μια τελευταία παράγραφα συνοψίζοντας είπε να στηριχθούν τα πατριωτικά νέα κινήματα. Εδώ υπάρχει δηλαδή και όλοι εμείς δηλαδή κάπου είχαμε το δίλημα εδώ τι να στηρίξουμε τώρα σε αυτά στις προηγούμενες εκλογές που ήρθαν για να σωθεί η πατρίδα μας, λέγαμε. Και πολλοί εξημών, όχι εξημών, ελπίζω όχι άλλο, είπαμε για να φύγει, για να φύγει αυτός ο κόσμος η αριστερά, θα δώσουμε την ψήφο μας στη δεξιά που την πατήσαμε και τώρα έτσι μας παίζουν πάντα. Και εκλεγόμαστε γιατί και μετά που το πήρανε αυτό που θέλανε, συνεχίζεται το ίδιο, η ίδια πολιτική, αυτό που δεν ολοκληρώθηκε, συνεχίζουμε οι καινούργοι μας. Μάλιστα, μας παρακινούσαν ότι αν δεν πάμε, δεν πάει στο πρώτο κόμμα. Εγώ δεν πήγα καν. Είναι όλα δομημένα ώστε να συντηρείται αυτό το δίπολο. Και κάτι που υποψιάζομαι, σχεδόν είμαι βέβαιος, ότι τα αποτελέσματα είναι προκατασκευασμένα πλέον. Αλλάζουν. Ό,τι και να ψηφίσετε, το αποτέλεσμα είναι προκατασκευασμένο. Έτσι. Δεν ελέγχονται. Αυτοί που βγάζουν τα αποτελέσματα εκλογικά είναι μια εταιρεία. Δεν είναι κράτος επίσημο, έτσι. Οπότε χωράει η νοθεία, καταλαβαίνετε. Στα δικαστήρια αλλάζουν. Ό,τι θέλουν κάνουν. Πληροφοριακά από... Γι' αυτό σας είπα δεν φοβούνται. Είναι η κυρίαρχη του παιχνιδιού. Και ευτυχώς για την Εκκλησία μας, να το γνωρίζετε αυτό, για τη Μασονία. Γιατί μπορεί μερικοί να λένε τώρα τον Παπασάου να τον σκοτώσουμε αυτό που λέει. Η Εκκλησία μας από το 1933 επίσημα έχει απόφαση, η οποία έχει ανανεωθεί πολλές φορές και τη μαθαίναμε εμείς τα θρησκευτικά μας όταν κάνουμε πραγματικά θρησκευτικά, όχι πανθρησκεία που κάνουν τώρα. Έχει καταδικάσει τη Μασονία. Δόξα τω Θεώ, επίσημα, ως Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας Ελλάδος, με ωραιότατα κείμενα και αυτή η καταδίκη είχε ανανεωθεί. Μέχρι τελευταία καταδίκη, ανανέωση δηλαδή της καταδίκης, έγινε λίγο πριν το 2000, αν θυμάμαι καλά. Υπάρχουν αυτά τα στοιχεία που λέει ξεκάθαρα εκεί η Ιερά Σύνοδος ότι η Μασονία είναι θρησκεία. Αυτό που σας είπα. Και δεν πρέπει να μας ξεπατούνε. Και πρέπει να το λέτε, να το λέμε, να μην φοβόμαστε. Γιατί αυτοί βασίζονται στην άγνοια. Να, όλα αυτά που είπαμε τώρα, ποιος τα ήξερε. Και εγώ δεν τα ήξερα. Τα διάβασα για να σας τα πω. Και πρέπει να τα ξέρουμε. Βασίζονται, πατάνε στην αγνιά μας. Και μας κοροϊδεύουν ότι είναι φιλανθρωπικό σωματείο. Και κάνουν δωρεές στους ανάπηρους. Τάχατες.
Σχετικά με τη γενοκτονία των Αρμανίων, μπορεί να συσχετιστεί ο σιωνισμός. Το είπαμε. Όχι, των Αρμενίων λέω. Ναι, γιατί και οι Αρμένοι είναι χριστιανοί, δεν είναι Ορθόδοξοι βέβαια, είναι μονοφυσίτες, αλλά είναι χριστιανοί. Είπαμε και ως Αρμενίους λίγο, κάποια στιγμή το ανέφερα. Έπρεπε να φύγουν και οι Αρμένοι για να αποκτήσει κάποια ομοιογένεια το τουρκικό κράτος που θα φτιαχνόταν. Γι' αυτό σκοτώσαν και τους Αρμένιους. Ο Κεμάλ που ήταν πριν, που έχω ακούσει ότι ήταν από μητέρα Ελληνίδα και μετά κρυσταλλίστηκε. Είπαμε, εβραϊκής καταγωγής ήταν ο Κεμάλ, το είπαμε. Έτσι. Γιατί είχα ακούσει ότι είχε και Ελληνίδα μητέρα και γι' αυτό εκεί, εκεί που είναι το τουρκικό προκρανίο ήταν το σπίτι του. Δεν ξέρω αν αληθεύει αυτό. Ψέμα είναι. Δώσε το κράτος να το δώσει. Τη Χρυσαυγή απ' έξω ήταν το σπίτι. Ναι, στη Χρυσαυγή γεννήθηκε. Άρα είναι ψέμα όλο αυτό. Ναι, ναι. Ήταν οι μασόνικοι οι δύο σιωνιστές. Σιωνισμός. Κάτι άλλο δεν έχω πει. Όσον αφορά για τα μάγια που είχατε δει παλιά στο σπίτι μου, είχαν κάποιος κάνει κάτι και μετά αφού ήρθε ένα παπάς, κάναμε ένα χείλιο ή ένα γιορτό. Μετά φύγαμε από αυτή την αναστάτωση. Δηλαδή, ύστερα από μόνο με αγιασμό ή ευχέλιο ήμουν τα πράγματα. Ναι, είναι, εννοείται. Όταν είσαι ζωντανό μέλος Εκκλησίας, θα κάνεις αυτά που λέει η Εκκλησία. Ναι, όταν βρεις... να πω ότι μπορεί να σου κάνει μαγιά, αλλά τα μαγιά φεύγουν μόνο με τον ιερέα. Ναι, φυσικά, με τον ιερέα, όχι με τον μάγο, γιατί πάνε μερικοί στους μάγους για να λύσουν τα μάγια. Ο διάβολος, το διάβολο δεν το διώχνει. Το λέει ο ίδιος ο Χριστός μας. Ορίστε. Ναι, Γιώργο. Και την ίδια μετάφραση. Η καλύτερη μετάφραση της Καινής Διαθήκης που έχω υπόψη μου είναι του Μακαριστού του Σωτηρόπουλου. Η καλύτερη μετάφραση. Αλλά μην διαβάζετε μετάφραση. Και τα παιδιά σας, ενθαρρύνετε τα να διαβάζουν το πρωτότυπο. Είναι στόχος τους να αλλοιωθούν τα κείμενα. Σιγά σιγά θα δείτε με βάση τους αντιρατσιστικούς νόμους που είναι πάλι δικοί τους, σιωνιστικά κατασκευάσματα, θα αφαιρέσουν από την Αγία Γραφή τις αναφορές στους ομοφυλόφιλους. Είναι προφητευμένο αυτό. Με προτεργάτες το Βατικανό. Τον Πάπα, ο οποίος ήδη μιλάει υπέρ των ομοφυλοφίλων. Καταλάβατε. Θα πούνε ότι είναι νοθευμένα τα κείμενα, δεν είναι γνήσια, τα πρόσθεσαν οι χριστιανοί αυτά και θα τα αφαιρέσουν. Πρέπει να φυλάξουμε τα κείμενα και τα βιβλία να τα φυλάτε. Μην βασίζεστε στα ηλεκτρονικά μέσα. Να κρατάτε βιβλία. Σιγά σιγά θα τα εξαφανίσουν τα βιβλία και τα κείμενα, τα πρωτότυπα. Και μετά, με ένα κουμπί, θα διαγράψω και το διαδίκτυο και θα σβηστούν όλα που έχουμε. Και το διαδίκτυο είναι διάτρητο, πρέπει να το ξέρετε αυτό. Όποιος θέλει, ανά πάσα στιγμή, αν σας βάλει στόχο, μπορεί να μπει μέσα στον υπολογιστή σας και να σας διαγράψει όλα τα αρχεία. Από τη στιγμή που μπαίνει στο διαδίκτυο. Είναι πανεύκολο. Δεν υπάρχει ασφάλεια καμία. Αυτό πολλοί επιστήμονες που γνωρίζουν για το διαδίκτυο, μισό λεπτό να σας πω κάτι. Κρατάνε υπολογιστές που δεν έχουν μπει ποτέ στο διαδίκτυο για να έχουν κάποια ασφάλεια στα αρχεία τους. Από τη στιγμή που θα μπει στο διαδίκτυο, ανά πάσα στιγμή μπορούν να ξέρουν τα πάντα. Να τα γνωρίζετε αυτά. Πάτε πάνω σε αυτό το θέμα για να αναφέρω κάτι. Ναι. Εγώ άνοιξα ένα email, αλλά το άνοιξα από άλλο υπολογιστή. Και μόλι στο σπίτι και μετά στο υπολογιστή που έχω, σώνει και καλά να βεβαιώσω ή όχι αν όντως ανοίχθηκε ο λογαριασμός από τον υπολογιστή του δικό μου, που είπε ότι δεν είναι από τον δικό σου υπολογιστή. Κάποιο ή κάτι έγραφε εκεί από Αμερική, Καναδά, δεν ξέρω κάποια ενέργεια που είχε εκεί. Μου βάλε ένα τηλέφωνο εκεί, κινητό, πήγα εκεί και σταματήσαμε μετά. Ναι, εντάξει, είναι η ασφάλεια του. Έτσι, θέλω να πω. Τα είχατε σε ασφάλεια, αλλά στη βάση δεν υπάρχει ασφάλεια. Λέει... Να πω κάτι για την εξαφάνιση των Ιβρίων. Ναι. Το καταλαβαίνουμε πάνω στη Γερμανία, δεν ξέρω εδώ πώς είναι. Από το ψαλτήρι σιγά σιγά εξαφανίστηκε τα Ιβρία και από το ιερό. Βλέπουμε το τάμπλετ. Τα
Αυτό προς τιμή και το απαγόρευσε το Οικουμενικό Πατριαρχείο με μια εγκύκλιο. Είναι καλό αυτό, δεν πρέπει. Να συνεχίζουν όμως ακόμα, βλέπουμε. Ναι. Είδαμε και κάτι. Ναι. Ναι, Μάρκο. Γεροντά, these days we see photos now with the sign, one hand in the jacket, from the Pope, some of the Orthodox patriarchs, and many other politicians and people. And now also they give the handshakes, and in the churches of America, they gave me many of these handshakes. But they are showing themselves from their signs. Λέει ο Μάρκος ότι δείχνουν πλέον τα σημάδια τους ανοιχτά και ο Πάπας και δικοί μας, έτσι, τα μασονικά σύμβολα, χειραψίες κλπ. Κλπ. Ναι, σας είπα, είναι αυτό, ότι πλέον δεν φοβούνται. Μέχρι και παρελάσεις κάνουν. Ο Ρώσος πρόεδρος υποκρίνεται, τον Ορθόδοξο, είναι ο Ρώσος. Εγώ δεν μπορώ να σας πω με ακρίβεια, από αυτά που ακούω, έτσι, από κάποιους αξιόπιστους, φαίνεται ότι είναι ειλικρινής ο άνθρωπος. Από ό,τι ξέρω και εξομολογείται και πλησιάζεται και πιστεύει. Και ο Χριστός τι λέει, τον άνθρωπο το καταλαβαίνει από τα έργα του. Το γεγονός ότι αντιτίθεται στους ομοφυλόφιλους, έτσι, η Ρωσία, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Εμείς πάλι αντιδράμε μήπως η Ρωσία κατέβει στο Αιγαίο, αυτό δεν λέμε. Γιατί και η Ρωσία κατέβει στο Αιγαίο, δεν μας βοήθησε, πατέρα, δεν την βοήθησε. Το λέμε τώρα, είναι ορθόδοξο κράτος. Ναι, σας είπα τι έγινε στη Ρωσία, αφού κυριάρχησαν οι σιωνιστές στη Ρωσία. Πώς να μας βοηθήσουν, αφού είναι εχθροί μας. Μήπως και τώρα συμβεί κάτι τέτοιο, γι' αυτό ρωτάω. Τώρα πάλι δουλεύουν οι πράκτορες των σιωνιστών για να μας χωρίσουν. Ήδη το κάνανε με το Ουκρανικό, καταλάβατε. Μας βάλανε εμάς τώρα κάποιους να υπογράψουμε υπέρ της ψευδοεκκλησίας του ψευδοαυτοκεφάλου αυτού, ώστε να έρθουμε σε αντιπελότητα με τη Ρωσία. Είναι πολιτικά παιχνίδια, καταλάβατε. Γι' αυτό τα λέμε, για να μην κοιμόμαστε με τα τσαρούχια, να ξέρουμε τι γίνεται. Ο στόχος τους είναι ποτέ να μην ενωθούμε οι Ορθόδοξοι λαοί. Άπαξ και ενωθούμε, θα γίνουμε υπερδύναμοι. Θα γίνει υπερδύναμη παγκόσμια η Ορθοδοξία. Για σκεφτείτε να ενωθεί η Ρωσία-Ελλάδα. Είναι υπερδύναμη κατευθείαν. Παγκόσμια υπερδύναμη. Έσβησε η Αμερική, τα πάντα σβήσανε. Ναι, Κωνσταντίνε. Για όταν είχατε πει ότι στο Πολυτεχνείο οι φοιτητές είχαν μουτσούλες. Δεν ήταν αυτοί που βλέπαμε. Ήταν εντυμένοι φοιτητές, ήταν πράκτορες. Όχι όλοι, αλλά οι περισσότεροι. Από την πλευρά του Παπαδόπουλου υπήρχε μουτσούλα από πίσω, είτε κάποιος. Ένα ερώτημα είναι αυτό. Ένα δεύτερο είναι για τον Ναπολέον. Είχε σταματήσει τις σφαγές των χριστιανών, είπατε. Μετά τον πήραν με το μέρος τους. Τον έλεγξαν και αυτόν έτσι τελικά. Δηλαδή έβαλαν τον Βέλικτον να τον χτυπήσει, τον Άγγλο. Αυτοί δουλεύουν με το Διέρη και Βασίλευε, έτσι, και όποιους, ας πούμε, δεν μπορούν να τους ελέγξουν, έτσι, τους εξολοθρεύουν, τους βγάζουν από τη μέση. Προφανώς δεν μπορούσε να αντιδράσει ο Παπαδόπουλος τότε, αυτό που λες. Δεν μπορούσε. Ήταν δεμένα τα χέρια του. Πλέον αυτοί είχαν δουλέψει παρασκηνιακά, είχαν στήσει και αυτό το όλο το θέατρο του Πολυτεχνείου και ήταν θέμα χρόνου πλέον να φύγει. Δεν μπορούσε να αντιδράσει. Είχε χάσει τη στήριξη του λαού. Αφού, αν θυμάστε, και εγώ το θυμάμαι τότε, η τηλεόραση, σε εποχή δικτακτορίας, η τηλεόραση είναι στα χέρια της κυβέρνησης, έτσι δεν είναι. Και εγώ θυμάμαι τότε, παιδάκι ήμουνα και έβλεπα μέσα στο Πολυτεχνείο, έδειχναν τα πάντα. Από πού και σου που η τηλεόραση που ήταν υποτίθεται στα χέρια του δικτάκτορα τότε, να ξεμπροστιάζει όλα αυτά, να έδειχνε τα φάρμακα, τι είχαν μαζέψει εκεί μέσα οι υποτιθέμενοι φοιτητές κλπ. Δηλαδή πράγματα που δεν ταιριάζουν. Και με την ανταλλαγή πληθυσμών, είπατε το άδειασμα των Ελλήνων από τη Μικρά Ασία. Εδώ γιατί μας άφησαν μαγιά στη Θράκη. Ανταλλαγή πληθυσμών θεωρείτε ότι υπάρχει στη Θράκη αυτή τη στιγμή μαγιά. Από την ανταλλαγή, ακόμα δεν έγινε ανταλλαγή εκεί. Ναι, προφανώς θέλουν και τη Θράκη. Πολλοί θέλουν και τη Θράκη. Το σχέδιο είναι να διαμελιστεί η Ελλάδα, έτσι, να φύγει και η Θράκη, να φύγει και η Μακεδονία, σας είπα. Να γίνουν η Ευρώπη, ένα σχέδιο που είχα ακούσει, είναι να γίνουμε νομοί. Έτσι, θα καταρριχθούν τα έθνη, θα έχουμε περιφέρειες. Έτσι, και από πίσω
έρχεται η παγκόσμια αυτοκρατορία. Ο τελικός σκοπός είναι να διαλυθούν τα έθνη και τα σύνορα. Πιο καλός έλεγχος. Ναι, υποτίθεται. Ναι, και τι θα κερδίσουν αν θα πάρουν το χάπι και μας φάζουν αυτοί. Το αποτέλεσμα. Πολλά αποτελέσματα. Πρώτον, θα εδραιωθούν, θα πάρουν τα σπίτια μας, θα εγκατασταθούν. Μετά, αυτοί έχουν πληθυσμιακή, ας πούμε, αύξηση ραγδαία. Ήδη άκουγα στη Σάμο, ας πούμε, από τα 200 παιδιά, έτσι τα 95 είναι μουσουλμανάκια. Είναι από... Ναι, λοιπόν, και σιγά-σιγά θα γίνουν βουλευτές, θα πάρουν το νόμο στα χέρια τους. Νόμιμα, αφού τους κάνουμε πολίτες του κράτους. Μα μπορούν και χωρίς φάξιμο. Ναι, γιατί ο διάβολος θέλει και αίμα, είπαμε. Είναι ανθρωποκτόνος, έτσι. Θέλει να σβήσει την Ορθοδοξία. Να σβήσει τους Έλληνες. Για τη μετάφραση των ύπους στον τρόπο και την διαθήκη, τι έχετε να πείτε? Γι' αυτό είπα. Ότι είναι η καλύτερη. Είναι καλή. Η καλύτερη μετάφραση που υπάρχει σήμερα. Είναι όμως τον αφορίζει γι' αυτό. Καλά, το γνωρίζουμε αυτό. Αλλά δεν ισχύει ο αυθορισμός. Γιατί ο Μακαριστός Σωτηρόπουλος διαμαρτυρήθηκε δίκαια στον τότε το Μακαριστό των Αυστραλίας, ο οποίος κηρύττει αίρεση κηρύττει και την έγραφε κιόλας. Ορίστε. Ορίστε, γίνεται. Έχω μεγαλώσει στη Φλέμη, πέρα από το Ιπποκράτιο. Εκεί ήταν η αριστοκρατία των Εβραίων. Ακριβώς από πάνω και δίπλα στη Βίλα Χίλς του Ιπποκράτιου, ήταν οι φτωχοί οι Εβραίοι, οι οποίοι, επειδή ο πατέρας μου ήταν από το 32 στη Θεσσαλονίκη, λέει την Βράζοπλη, η μάζοξη και το φόρτωμα στα τραμ για Auschwitz και Γερμανίες και τα λοιπά, την έζησε και πολλοί από αυτούς τους Εβραίους, έχοντας χρυσά, για να εξαγοράσουν είτε Γερμανούς είτε κάποιους που θα τους κρύβανε, προσπαθούσαν να διαφύγουν. Βέβαια, γινόταν η άμεση εκτέλεσή τους. Όλα τα περίχωρα εκεί τους καθάρισαν. Πολλούς που ήταν επάνω στη Φλέμη και γνωστά ονόματα, Μόρκο, ο Αμπότ και τα λοιπά, θυμάμαι τότε από τον πατέρα μου, ξαναγύρισαν. Είναι αυτό που επιβεβαίωσε, δηλαδή αυτό που λέτε, ότι οι φτωχοί οι Εβραίοι εκτελέστηκαν. Οι φτωχοί εξολοθρέθηκαν. Οι άλλοι τους ξαναγύρισαν πίσω. Η αριστοκρατία γύρισε. Ακριβώς. Και ζουν και βασιλεύουν. Πολλά... Μέχρι σήμερα υπάρχουν. Και πολλά κλεισμένα. Όπως και άλλες γειτονιές, δίπλα στο Βασιλόπουλο, τα Εβραίκα πλέον, γύφτηκαν και τα λοιπά. Πρώτα τους βγάλαν από τα σπίτια και μετά τους γκρέμισαν. Τα οποία ελέγχθηκαν και βρέθηκαν και αρκετά. Αρκετές περιουσίες μέσα. Αυτά όμως, επιβεβαίωσε αυτά που λέτε, ότι χωρίζονταν οι πλούσιοι με τους φτωχούς. Αυτό που γίνεται και με τους ίδιους. Πάτε για... Ναι. Για τον Ιωάννη Βαταξάρτη ξέρω. Και αυτός ήταν μασόνος, αλλά όταν του πρότεινα να προχωρήσει σε πιο πάνω βαθμούς, τώρα είναι και λίγο ισχρό αυτό να το πούμε, αλλά να ξέρετε τι γίνεται. Του είπαν ότι για να πας πιο πάνω, θα πρέπει να γίνει σοδομισμός πάνω σου. Και τους πέταξε έξω. Έτσι, αντιστάθηκε δηλαδή. Καταλάβατε πώς δουλεύουν αυτοί. Η ανηθικότητα, διάβολος, πάνε όλα μαζί. Και έτσι τους δένουν αυτούς. Ακριβώς. Έτσι τους δένουν. Τους τραβάνε και ένα βίντεο. Οπότε μετά δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Κατάλαβες, θα σου λένε, σε απειλούν με αυτό το πράγμα. Αυτός είναι ο Σατανάς. Ορίστε. Για τον Ολάνη Καξά είναι αυτός που δόρισε στην Τουρκία το σπίτι του, το ψεύτικο σπίτι του Κεμάλ. Ναι. Αυτός τους έχει δόρισει. Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι πάντως ότι είχε οργανώσει πάρα πολύ καλά την άμυνα. Έτσι τα οχυρά με τα Ξά είναι παγκοσμίως κορυφαία. Παγκοσμίως, έτσι. Οι Γερμανοί πάθανε πανολεθρία εκεί πέρα. Στο ίδιο ισχύει και στους τραγουδιστές. Σας το είπα προχτές νομίζω ότι έχουν κυριαρχήσει απόλυτα εκεί πέρα. Είναι απόλυτα. Ναι. Στον καλλιτεχνικό χώρο και στον πολιτικό χώρο οι σιωνιστές, ομοφυλόφιλοι, Παύλο ομοφυλόφιλοι, έτσι, Παύλο αριστεροί, πέστε τους όπως θέλετε, έτσι, έχουν κυριαρχήσει απόλυτα. Και σχεδόν απόλυτα, έλεγε ο μουσικός, ο χριστιανός αυτός, πέστε τον, ο Σπανουδάκης, στον εκκλησιαστικό χώρο. Σχεδόν απόλυτα.
Δυστυχώς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν πρέπει να κοιμόμαστε. Και η πιο πώς? Έχει γράψει ένα τελευταίο, ένα πολύ ωραίο άρθρο για την κατάσταση στην πατρίδα. Με τον άνθρωπο δεν τον άφηνε να βγει στο Ηρώδιο. Του κάνανε φοβερό πόλεμο, του κάνανε. Και του κάνουν πάντα. Ορίστε. Να ρωτήσουμε το μεταξά. Ναι. Προσπάθησε να διατηρήσει ιδιωτερότητα στην Ελλάδα, να μην ανατρέψει το σχέδιο. Ενδεχομένω να το ξέρει. Ναι. Αυτό και δεν προχώρησε. Ναι, ήταν πατριώτη. Και το σημαντικότερο, που πιθανόν οι ελευθερίε το ξέρουν, αντιτάχθηκε, φυσικά όχι υπαγωγικά, αντιτάχθηκε όπω οι κομμουνιστέ, αντιτάχθηκε στην Ελληνική Εξαρτία. Ήταν σίγουρο, ήταν του Λεξίκη και του Βενιζέλου. Ήταν σίγουρο, στρατιωτικό σχέδιο. Οπότε κατάλαβε το παιχνίδι. Και δεν ήθελε, και όταν πατήσαμε το φόρτι του Ελληνικού Στρατού στη Μικρά Ασία, προσπάθησε πάλι να αντιταχθεί στην επέκταση του Ελληνικού Στρατού. Είπε, κρατήστε τη Σμύρνη, οχυρωθείτε, μέχρι εδώ. Πάντοτε προσπάθησε ο άνθρωπος, προσπαθούσε ο άνθρωπος. Και όπως επίσης ήταν πολύ περίεργος ο θάνατος του. Δηλητηριάστηκε. Πολύ περίεργος ο θάνατος. Μάλλον δηλητηριάστηκε. Με έναν πολύ περίεργο τρόπο. Ασθένεια. Όταν τους αντιστέκεσαι έτσι, δεν συμμορφώνεσαι, ξολοθρεύεσαι. Αυτό γίνεται. Λοιπόν, κάτι άλλο. Το δε θωήμον δόξα πάντοτε νίκαιοι και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριος ο Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Amen. Mm-hmm.